εργασιακό χώρο, τις οποίες δεν, μάλλον τις οποίες θέλουν να προβάλλουν. Θα σε διακόψω, και... λόγω τεχνικού προβλήματος, θα ξαναπούμε μια καλησπέρα στα σύντομα. Γιατί? Γιατί στη Φανή, για τους ανθρώπους που θα δουν μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή. Ναι. Επειδή υπήρχε ένα τεχνικό θέμα, ξανά καλησπέριζουμε τη Φανή την Παπαδόπουλου, ξανά την Κατερίνα την Καρατσοπούλου, γιορτάζουμε τη γυναίκα της ημέρας. Τη γυναίκα της ημέρας. Την ημέρα της γυναίκας. Δεν θα πει γρήγορα. Τα σαρτά μου γίνονται. Η γυναίκα της ημέρας. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Χρόνια μας πολλά λοιπόν και πάμε. Είπαμε λοιπόν ότι η Φανή Παπαδόπουλου, αφού δεν ακούστηκε αυτό. Ναι, δεν ακούστηκε. Μάλλον δεν καταγράφηκε για να το δουν αυτοί που θα το δουν. Η Φανή Παπαδόπουλου είναι η γραμματέας του Σύριου, η οποία ξεκίνησε από την ομάδα, την παιδική ομάδα του χορευτικού, δεν έχει σημασία πριν πόσα χρόνια, και όπως και η Κατερίνα, εξελίχθηκε και σε ένα γίνει βασικό στέλνος. Βασικότατο, και... όπως και η Κατερίνα. Δηλαδή είναι τα κορίτσια τα οποία ήρθαν από τα μικράτα τους, έτσι, σε αυτόν τον χώρο και... Πρώτα στο Σύλλογο Αναμεριτών και μετά στο Σύλλογο. Και στηρίζουν και αυτές και οι οικογένειές τους εδώ και πολλά χρόνια όλες τις προσπάθειες που γίνονται για τον τόπο μας. Και όσες θα γίνουν. Τα λέμε όλα αυτά και τα λέμε και αυτά και για τους. Βέβαια. Και για αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, και για τη μητέρα της Φανής και για τον μπαμπά και τον παππού της Κατέρινας. Σωστά. Ότι βοηθούσαν όλα τα χρόνια για, τους, για τον τόπο τους. Και στα χνάρια αυτών πορεύονται και τα κορίτσια. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, μην έχεις πρόβλημα, γιατί εγώ με το μικρόφωνο έχω... Όχι, δεν έχω πάρει διαζύγιο. Συγγνώμη λίγο, μην μιλάμε μία πάνω στην άλλη. Εγώ δεν έχω πάρει απλώς διαζύγιο. Δεν μιλούνται. Ναι, ήταν και ένα πρόβλημα, δηλαδή τσακωνόμαστε κιόλας. Οπότε να το λοιπόν, και λέμε λοιπόν για τη μέρα της γυναίκας ότι το υπόβαθρο ήταν. Ιστορικό. Το ιστορικό υπόβαθρο ήταν δυσάρεστο, οφείλεται σε ένα εργατικό άτυχημα που έγινε στην Αμερική. Που κάηκαν ζωντανές κάποιες παράνομες εργάτριες και από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων στον εργασιακό τομέα των γυναικών. Γιατί ναι, γιατί ο αγώνας των γυναικών, θα σε διακόψω, είχε αρχίσει και νωρίτερα. Γνωρίζουμε και το κίνημα με τους κουραζέτες και αυτά και στην Αγγλία. Ναι, αλλά αυτά ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει κάτι πιο επίσημο. Και η αφόρμηση. Ναι, και πιο σημαντικό για τις γυναίκες. Οπότε αυτό στην ουσία γιορτάζουμε και λέμε η μέρα της γυναίκας. Η μέρα της γυναίκας στο εργασιακό χώρο πιο πολύ μια ξεκινάει. Μια υπενθύμηση περισσότερο. Που δεν θα έπρεπε να υπάρχει πλέον. Αλλά όμως δυστυχώς και σήμερα υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις και όλες μας το ξέρουμε εμείς σαν γυναίκες που έχουμε, ως γυναίκες που έχουμε δουλέψει στον εργασιακό χώρο που κινόμαστε. Όλοι έχουμε δει και τις διαφορές και την αντιμετώπιση που έχουμε από... Αυτά όμως θα τα πούμε. Θα ρωτήσουμε για τα κορίτσια, ναι, θα βάλουμε τι, δεν θα κάνουμε μόνο λόγο. Ναι, ωραία. Ναι, λοιπόν, θα το πούμε πιο γρήγορα για να περάσουμε στα της Φολεγάνδρου. Ναι, αλλά πάμε. Δεν υπάρχει στα της Φολεγάνδρου, απόψε θα λειτουργήσει περισσότερο το εκπαραλλήλου. Ναι, θα της Φολεγάνδρου, το εκπαραλλήλου. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί θα μας πει κάποια πράγματα η Φανή, είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Και μάλιστα, ό,τι μας πεις απόψε, θα αποτελέσει και το προανάκρουσμα, μια εισαγωγή, ένα προειδεασμό για την στήλη σου στην εκπομπή, γιατί η Φανή θα αναλάβει, όπως έχουμε πει, άλλως το έχουμε πει και προφανώς το έχεις ακούσει να το λέμε και έχουμε συνεννοηθεί κιόλας, για τις αναμνήσεις της θείας Μέρης και του θείου Γιάννη. Είναι λοιπόν, θα φέρουμε το χθες Φολεγάνδρου στο σήμερα. Πρέπει να βγάλεις άκρη στο Γιάννη και τη μαμά Μέρη. Ήδη σήμερα πήρα ένα πρώτο υλικό από τη μητέρα μας, η οποία παρεμπιπτόντως έχει και τα γενέθλιά της αύριο. Α, και πολλά χρόνια πολλά να τα καταστήσεις. Να τη χαίρεστε, να τη χαιρόμαστε. Ναι. Μου έδωσε το πρώτο υλικό, θα το ετοιμάσω το κείμενο, οπότε μετά από 15 ημέρες, ελπίζω ότι, γιατί ανά 15 ημέρο είπαμε ότι έτσι δεν θα εμφανίσει. Όχι, δεν θα είναι σε podcast. Ναι, ναι. Στα podcast είναι η Φωτεινή ήδη. Ναι, ναι, ναι. Και όλα γενικά του ίντερνετ. Λοιπόν, ναι, ίσως θα πρέπει να περάσει το καλό. Είναι νομίζω το καλό, λοιπόν. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, λοιπόν. Θα μας τα πεις αυτά, θα μας πει και η Κατερίνα κάποια άλλα πράγματα. Επειδή είπαμε πρώτα την ιστορική αναδρομή να κάνουμε, ναι, και μου λες, και λες εσύ ότι είναι αυτονόητα. Κορίτσια, πριν να σας ρωτήσω αν εσείς το θεωρείτε αυτονόητο, ότι, δηλαδή ποια είναι η θέση σας, θα έπρεπε να συζητάμε ακόμα σήμερα, ναι, τη 2024 τέτοια πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι, ή μάλλον όχι, ας ξεκινήσουμε εσάς. Τι λέτε? Ας κάνεις τις προσωπικές ερωτήσεις καθημερινά. Ερωτήσεις προσωπικά στην καθημερινά. Ωραία. Ωραία, ας το ξεκινήσω αλλιώς. Κατερίνα, είσαι στο δημόσιο
Το μάτι στο δημόσιο. Το τομέα που έχει σε επαφή με κοινό καθημερινή. Και άμεση και σε μεγάλο βαθμό επαφή. Θα ήθελα να μου πεις, επειδή προφανώς έχεις και άντρες συναδέλφους. Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Έχεις αντιληφθεί κάποια διαφορά στη συμπεριφορά των πολιτών, των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στα ΚΕΠ, να το πούμε και αυτό, όσον αφορά στο πώς συμπεριφέρονται σε εσένα και πώς σε έναν άντρα, σε έναν σύντροφό σου, ο οποίος είναι άντρας, όταν ζητάνε κάποια πληροφορία, κάποια βοήθεια, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο απευθύνονται και στις γυναίκες και στους άντρες. Όχι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Το κάνω και αυτό. Ναι, ναι, μερικοί μπορεί να τους πω εγώ κάτι, να μην το πιστέψουν. Ναι, να μην το δεχτούν και να το επιβεβαιώσουν από τον συνάδελφο. Ναι, και το οποίο το λέει τα ίδια και εκεί το δέχονται απλά. Έτσι. Επειδή. Από λέω γιατί το λέω. Ναι. Δεν από εκεί. Ναι. Σε περίπτωση που εσύ πεις κάτι και εκείνοι το θεωρήσουν ότι είναι λάθος, ο τρόπος που αντιδρούν σε σένα είναι ο ίδιος με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσαν σε έναν άντρα, συνάδελφό σου, εάν θεωρούσαν ότι τους λέει κάτι λάθος? Όχι, όχι. Φωνάζουν πιο εύκολα, πιστεύω, σε μια γυναίκα, ότι και καλά, ότι μπορώ να φοβηθώ, μπορεί να... Να σε αγριέψει, να σου πει. Ναι, οπότε εγώ θα κάνω αυτό που θέλει, αυτό να μου αγριέψει λίγο. Αυτό το αντιμετωπίζεις από άντρες σε σένα ή και από γυναίκες σε σένα? Αυτό δηλαδή... Και γυναίκες, αλλά κυρίως περισσότερο άντρες. Η αλήθεια είναι. Ναι. Και εδώ θα πάμε μετά στο θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι νομίζουν ότι αν μου φωνάξουν λίγο παραπάνω. Κάτι θα γίνει, θα επιβληθούν. Να επιβληθούν και εγώ θα κάνω αυτό που θέλουν. Ναι. Φανή, σε σένα, στον χώρο του. Γιατί εσύ είσαι στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί. Εσύ έχεις επαφή με κόσμο. Ναι, σίγουρα. Εγώ εντάξει είμαι και σε ένα επάγγελμα που είναι λίγο ανδροκρατούμενο έτσι κι αλλιώς. Οπότε όταν πολλοί πελάτες έρχονται, ρε παιδί μου, και λένε, ξέρω εγώ, θα μου κόψεις αυτό. Σου λένε, λέω, ναι, θα σου το κόψω εγώ. Και παραξενεύονται εσύ, θα μου το κόψεις. Γιατί αυτό θεωρούν ότι. Αυτό αμφισβητούν ότι την ικανότητα να το κάνεις. Εδώ τώρα ανοίγουμε το θέμα με τα στερεότυπα έτσι και τη στερεοτυπική αντίληψη και αντιμετώπιση και τη προκατάληψη. Το επάγγελμα είναι αυτό. Όπως ας πούμε. Πολλές φορές στον ιατρικό τομέα βλέπουν έναν άντρα νοσοκόμο και λένε «Α, εσύ είσαι ο νοσοκόμος άντρας». Δηλαδή, μια γυναίκα την έχουν πιο εύκολα. Ναι, ότι είναι εκείνη πιο... σε άλλη φάση. Ναι. Είναι το αντίστροφο. Ναι, ναι, τους φαίνεται δηλαδή. Είναι, όχι, είναι τα στερεότυπα των επαγγελμάτων. Ναι. Η νοσοκόμα είναι γυναίκα. Συμφανή απευθύνω. Ναι, και συμφανή ναι. Είναι ότι η δουλειά της φανής είναι αντρική. Τέλος. Και είναι νηπιαγωγός. Είναι νηπιαγωγός. Ναι. Μέχρι να το δούμε ότι. Δηλαδή, και αλήθεια είναι, κοιτάξτε. Επειδή η κοινωνία γεννά και τα στερεότυπά της και η κοινωνία γεννά και τη στερεοτυπική αντιμετώπιση των καταστάσεων. Όταν επί Μακρόν είχαμε ήν υπηαγωγός, δηλαδή γυναίκα, γιατί κοιτάξτε τώρα, τα ήπια επαγγέλματα, ό,τι θεωρούσαν ως ήπιο επάγγελμα, το να γίνεις δασκάλα, άντε νηπιαγωγός, έτσι, η κοπέλα, ως εκεί. Ως εκεί, ναι. Το να πάει παραπέρα, παραπάνω, στην ιατρική, στη νομική, εντάξει, γι' αυτό και έχουν μείνει τα ονόματα αυτών οι οποίες πρώτες μπήκαν σε αυτό το χώρο. Λέω, α, η πρώτη της ιατρικής, α, η πρώτη της νομικής. Δηλαδή, αυτά τα ονόματα έχουν μείνει. Δεν σου λέει η πρώτη είναι πιο εγώ, η πρώτη... Ναι, ναι. Είναι πιο για την γενική αντίληψη του πράγματος, είναι πιο συμβατό το να είσαι... Η εικόνα της γυναίκας είναι πιο εγώ, όπως είναι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δύο γυναίκες να οδηγούν φορτηγά, γυναίκες να οδηγούν ταξί. Αυτό ήταν ένα επάγγελμα, ναι. Που δημιουργεί και λένε «Α, γυναίκα». Εγώ έχω διαπιστώσει από την εμπειρία μου στον εργασιακό μου τομέα ότι πολλές φορές, όχι αδίκως, και δεν το λέω εγωιστικά και καλά επειδή είμαστε γυναίκες, οι άντρες κάνουν για κάποια επαγγέλματα. Για κάποια άλλα δεν κάνουν καν. Και δεν εννοώ μόνο την νηπιαγωγό ή την δανειοσυγόμα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι... ναι, ότι πολλοί από τους άρενες συμπολίτες μας. Από τους άνδρες, βέβαια. Ναι, από τους άνδρες, θεωρούν ότι δεν πρέπει να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν κάπως διαφορετικά. Είμαι άνδρες, κάνω αυτό, τέλος. Δηλαδή, δεν λύσω, πρώτον, δεν λύσονται εύκολα. Δεν έχουν. Καλά, αυτό έχει να κάνει και με. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι ναι, και πολύ θέμα χαρακτήρα. Όχι, είναι και θέμα θέλω, δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή εγώ που έχω συνάδελφους μου άντρες, είναι πιο... Έχει να κάνει ίσως και με τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και σε τι χώρο δουλεύεις. Ναι, και πώς έχει μεγαλώσει τα βιώματά του, όλα παίζουν. Σωστά.
Και εκεί που είμαι εγώ πρέπει να λύσει. Ναι, πρέπει. Γιατί εσύ έχει να κάνει με κόσμο, πρέπει ναι, να τον αφήσει να τον φέρει και να τον εξυπηρετήσει ναι. Και να τον δώσει να καταλάβει ότι αυτό, αυτό που λες εσύ είναι το ορθό, γιατί το λέει ο νόμος, γιατί σας είναι και εντελώς τέτοια δουλειά. Και όχι αυτό που θέλει εκείνο να κάνει. Γιατί είναι αυτό που θέλει εκείνο, όχι αυτό που νομίζει. Εγώ θέλω να αυτά γίνεται. Θα μου πει ότι δεν γίνεται. Είναι πολλά κορίτσια συνοψίζοντα. Είναι όλα όσα είπατε. Δηλαδή είναι θέμα χαρακτήρα. Θέμα. Θα καταλήξω σε αυτό. Θέμα χαρακτήρα. Θέμα αντιληπτικής ικανότητας, θέμα βιωμάτων, θέμα κοινωνικών ομάδων στις οποίες αυτός εντάσσεται, ο αυτός, αυτή, τέλος πάντων, το άτομο εντάσσεται, ποιος είναι δηλαδή έχει, πόσο κοινωνικοποιημένος είναι και βέβαια θέμα παιδείας. Οπότε, όπως και εγώ, εγώ στην εργασία μου κινούμαστε σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο, δηλαδή ναι, για πες, οι πελάτες μας είναι... Το 80% άντρες, το 20% να μην σου πω και το 15% γυναίκες. Mm-hmm. Και επί σειρά ετών αντιμετωπίζαμε μία προκατάληψη στο ότι στη δικιά μας εταιρεία το κουμάντο το κάνουν γυναίκες. Ναι, ωραία, τώρα κοιτάξτε. Και είμαστε μια γυναικοκρατούμενη εταιρεία. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία, αν μας αντιμετωπίζανε, δηλαδή μπαίναν μέσα, ναι, μπαίναν μέσα στην εταιρεία, παίρνουν τηλέφωνο και ζητάγανε τον κύριο Τάδε. Η εργοδότριά μου ζητάγανε σαν κύριο Τάδε. Το ναι, όνομα του το κάνανε αρσενικό, το επίθετό του ο τέλο ήταν αρσενικό. Δεν μπορεί άντρα, αν. Ναι, γιατί ναι, τον κύριο Τάδε. Ναι. Τάδε. Ναι, σου δεν θα είναι επώνυμο. Ναι. Και έλεγα, όχι, δεν είναι. Ο κύριο είναι η κυρία. Γυναίκα είναι. Και εκεί. Και εκεί βέβαια μετά. Όχι, με πολύ κόπο. Περίμενε, άλλο θέλω να ρωτήσω. Και εκεί. Ποια ήταν η αντίδρασή του, πώ την αντιλαμβάνωσε. Δηλαδή, όταν... Ότι με πολύ. Δυσάρεστη έκπληξη για αυτούς. Και με περί... Όχι, όχι δυσάρεστη, αλλά... Ξάφνιασμα οπωσδήποτε. Ξάφνιασμα, προκατάληψη, επιφυλακτικότητα στον ανεανοιχτών και όταν, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια, εγώ ήδη είμαι 26 χρόνια στην εργασία μου, η εργοδότριά μου είναι από τα γενοφάσκια της σε αυτό το χώρο, όταν, ας πούμε, τους εξηγείς και τους αποδεικνύεις ότι έχεις και γνώσεις και τρόπο και το μέσο να τους εξυπηρετήσεις και να τους, κάνει, να τους βοηθήσεις, σου λέει και ένα κερασάκι, τελικά ξέρεις. Ναι, και αυτό. Με ναι, το τελικά και... ξέρεις, ναι, δηλαδή όταν ναι. Ο άλλος έχει σπουδάσει, έχει κάνει τα μεταπτυχιακά, το έχει κάνει τα διδακτορικά, mm-hmm. Ένας, ο άλλος δουλεύει 26 χρόνια, σε αντιμετωπίζει, σε εξυπηρετεί, σου δίνει την πληροφορία και σου λέει, α, τελικά ξέρεις. Οπότε, και... Δηλαδή και αυτό είναι η προκατάληψη απέναντι στο γυναικείο φύλο, καθαρά. Και σκέψω ότι γενικά... Και σεξιστική... Πες, κανένα. Και γιατί... σκέψω ότι και στο δημόσιο επικρατεί ότι είναι πιο πολλές οι γυναίκες. Ναι, ότι οι γυναίκες είναι στο δημόσιο, ναι. Πιο πολλές. Και πάλι υπάρχει αυτό όταν αντιμετωπίζουν γυναίκα. Ότι, ας πούμε, που ξέρεις, ναι. Δηλαδή, αν είμαστε σώμα... και πιο πολλές και πάλι όμως έχουν το... Ένα άντρα, ξέρω εγώ, να μου πει. Ναι, ποσό μάλλον σου λέω εμά που είναι φαντάζομαι. Ο χώρο εντελώς ανδροκρατούμενο. Ναι. Δηλαδή, ο πελάτη είναι το 90% άντρα. Σου λέω, ναι. Ναι, ποσό μάλλον που είναι ανδροκρατούμενο κτλ. Αλλά εγώ να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Μάλλον ακριβώς αυτό. Να το. Επειδή τώρα βγάζουμε και κάποια έτσι. Εδώ προσωπικά δεδομένα. Ναι, επειδή και ο σύζυγό σου. Είναι γνώστης του χώρου και έχει περάσει από τον χώρο και κάποια στιγμή είσαστε και συνάδελφοι. Πολλές φορές το ίδιο πράγμα το οποίο τους έλεγες εσύ, ότι είπε η Κατερίνα. Ναι. Το θέλανε να το ακούσουν από ένα ανδρικό στόμα, ακόμη και αν ήταν το μισό αυτό που την πληροφορία που τους έδινα εγώ. Εντάξει. Το θέλανε γιατί θα το θεωρούσαν επιβεβαίωση σφραγίδα στην πληροφορία. Ναι. Αυτό είναι οι νοοτροπίες και αντιλήψεις. Έτσι και έχει να κάνει καθαρά με τα στερεότυπα και προκαταλήψεις. Δεν το συζητούμε αυτό. Υπάρχει. Επίσης, αυτό το βλέπουμε και ακόμα και επειδή θέλουμε να κάνουμε και μία γέφυρα, βέβαια μην κάνω τη γέφυρα για να πω και για το φολέγανδρος πια, να πάμε στη φολέγανδρο. Να πάμε ότι, ναι, θα πάμε. Και στον ίδιο τον τόπο μας, εμείς ως γυναίκες γινόμαστε αποδεκτές δυσκολότερα από ότι ένας άντρας. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε, αν στη θέση της Μαρίνας, της Φανής, της Κατερίνας, της Φωτεινής ήταν ένας άνδρας, πολύ πιο εύκολα θα είχε γίνει αποδεκτός και λιγότερη δυσπιστία θα είχε εισπράξει για το ποιος είναι και τι είναι, δηλαδή προς ναι. Το πρόσωπό του. Ενώ για εμάς
εγώ μπορώ να μιλήσω και τον εαυτό μου, αλλά και όχι μόνο, γιατί αυτό το βλέπουμε, βγαίνει η αμφισβήτηση και το «Α, σιγά τώρα και πια». Είναι, ναι, είναι δεδομένη. Όχι... Δεδομένη, όχι μεγάλη, δεδομένη. Οπότε, κορίτσια, ωραία, αυτό είναι και το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι, για να κάνω και μία αναφορά. Εδώ πέρα έχω φέρει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι τη Σάρα Πομερώη, είναι «Θεές, πόρνες, σύζυγοι και δούλες». Είναι για την κλασική, στην κλασική περίοδο, κλασική αρχαιο... Να πω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικό βιβλίο. Διαβάζοντάς το, κανείς θα αντιληφθεί, Μαρίνα, να το δείξουμε. Ναι. Θα αντιληφθεί πολλά για το πώς από πού πλέον ξεκινάει το θέμα γυναικείο κίνημα και ποιες είναι οι αιτίες, δηλαδή για τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, πώς η γυναίκα περιορισμένη τότε και λέμε ας πούμε στη Σπάρτη τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά για τις γυναίκες, που και εκεί όμως, ναι, υπό όρους προϋποθέσεις και βέβαια όλα αυτά ενταγμένα στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο της εποχής εκείνης. Mm. Αλλά αν εγώ θέλω να το δείξω αυτό το βιβλίο και θέλω να σας το προτείνω και να σας πω να το ψάξετε, να το βρείτε, είναι για να δείτε, όποιοι ενδιαφέρεστε, ότι τελικά από τότε μέχρι σήμερα, πραγματικά κορίτσια, δεν ξέρω, μιλάμε για χιλιάδες χρόνια, πάμε πίσω, ναι, δεν ξέρω, εντάξει έχουν γίνει πάρα πολλές και αλίμονο που δεν θα είχαν γίνει. Αλλά 2.500 χρόνια μετά, έτσι για να το βάλω, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερες και πολύ μεγαλύτερες. Οπότε εδώ θα σας βάλω και εσάς και θα μου πείτε εσείς. Αφού αυτό είναι το πρόβλημα, ποιο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι η λύση? Ή να αφήσω αυτό για το τέλος, για τη λύση του θέματος, του προβλήματος και να πάμε στο θέμα Φολέγανδρος, για τη γυναίκα της Φολεγάνδρου. Ας πάμε πρώτα εκεί, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, γιατί ναι, το θέμα μας είναι Φολέγανδρος. Το θέμα μας είναι γυναίκα σήμερα. Γυναίκα και Φολέγανδρος. Και άρα η γυναίκα στη Φολέγανδρο. Ωραία. Που είναι η Φολέγανδρος. Θηλυκό το όνομα. Και αυτό, δεν, τίποτε δεν. Παρόλο, προσέξτε, να την κυμητριαρχία. Πώς έρχεται και το καταβγάζει όλο αυτό, διότι ήταν ο Φολέγανδρος, ο γιος του Μίνωα, και τον κάναμε η νήσος Φολέγανδρος. Η νήσος Φολέγανδρος. Είναι και το νησί, ναι, το νησί είναι η νήσος. Ναι, λοιπόν, ωραία, ωραία, κάνουμε και λόγο παίγνω. Στη Φολέγανδρο αυτό που έχω εγώ ως... Για την αρχαιότητα μιλώντας, ότι υπάρχει εδώ στη Σάρα από Μερώη, αυτά αφορούν και στη Φολέγανδρο, και από όταν πλέον έχουμε και τη γυναικεία θεότητα. Α, ναι, και εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε, για να το πάμε και στο ζήτημα των ημερών, ή μάλλον σε ένα από τα ζητήματα των ημερών, έχουμε εν όψη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Mm. Θέλω να θυμηθείτε ότι από αυτό εδώ το κανάλι και από αυτήν εδώ την εκπομπή ακούσατε πρώτα από πρώτη εσείς και πρώτα από εμάς κάποια στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή. Είχαμε πει, εσύ είπες και το Ζάρα λίγο τον τίτλο της Ζαριά, ναι, τέλος πάντων, εγώ σας είπα και κάτι περισσότερο, σας είπα ότι έχει μια ιδιαίτερη νοηματοδότηση, είτε σας αρέσει είτε όχι, αυτό δεν έχει να κάνει, εμάς μας ενδιαφέρει το γεγονός. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι σας είπαμε ότι αυτό το τραγούδι θα έχει μια ιδιαίτερη νοηματοδότηση, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η ίδια η Μαρίνα Ισάτη εχθές με το ιδιόχειρο σημείωμά της. Να τα λέμε αυτά, παιδιά, εντάξει, γιατί έχουμε τη δυνατότητα. Είχαμε, μπορούσαμε να το έχουμε το αποκλειστικό. Ναι. Και έτσι για να δείτε τι σημαίνει το Φολέγανδρος εκ παραλλήλου, άλλο ένα αποκλειστικό. Έτσι, να κάνουμε και λίγο πώς το λένε αυτό, γκόσιπ, το λένε αυτό. Ναι, λοιπόν. λοιπόν, να σας πω ότι μία πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια θα δώσει στο παιδί της το όνομα αρχαίου Έλληνα Θεού. Το αφήνω εδώ. Θα το κάνουμε quiz. Θα το κάνουμε quiz. Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια? Δεν θα πω τίποτα, κοιτάξτε τώρα. Ποια τραγουδίστρια θα δώσει το όνομα? Επειδή. Τα έχει φέρει έτσι η κατάσταση, οπότε με τη μία πλευρά είμαι οικογένεια, με την άλλη πλευρά έχω φιλικές και όχι μόνο σχέσεις. Δεν θα μπορούσα
να το καπηλευτώ αυτό και να το χρησιμοποιήσω για ακροαματικότητα, μάλλον θεαματικότητα και όλα αυτά, τηλεθέαση, πείτε το πώς θέλετε. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Έχουμε όμως δυνατότητα να το κάνουμε και θα κάνουμε κάποια πράγματα, όχι όμως στην ιδιωτική ζωή των άλλων. Έτσι, σεβόμαστε την ιδιωτικότητα, γιατί εμείς οι γυναίκες ξέρουμε τι σημαίνει σεβασμός της ιδιωτικότητας, ακριβώς επειδή πολλές φορές και του προσωπικού χώρου, ο δικός μας προσωπικός χώρος έχει παραβιαστεί. Και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, την κακοποίηση των γυναικών. Αυτό... πολύ μεγάλο θέμα. Ήδη μου είπατε για κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στον εργασιακό σας χώρο, γιατί αυτό είναι. Ναι, τώρα όταν... Έχετε... εγώ θα ρωτήσω πρώτα τη Φανή, επειδή έχεις και μια θέση, νομίζω προϊσταμένης, καλά δεν τα λέω, είναι σωστά. Έχεις αντιληφθεί κακοποιητικές συμπεριφορές από συναδέλφους σου άντρες προς συναδέλφους σου γυναίκες? Παρενοχλήσεις. Ή από πελάτες προς γυναίκες, συναδέλφους, τέλος πάντων, μέσα σε αυτόν τον χώρο. Όχι απαραίτητα χειροδικία, μία παρενόχληση, μία υβριστική συμπεριφορά. Εντάξει, δεν θέλω να μου πεις για το συγκεκριμένο χώρο στον οποίο είσαι τώρα, γενικότερα, σε όλα αυτά, για όλα αυτά τα χρόνια, το χώρο στον οποίο είσαι. Καλά, ναι, γενικά τώρα. Γιατί... αυτό, γενικά, όχι τώρα, προς Θεού. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να έρθει πελάτης που να φέρει τη γυναίκα σε δύσκολη θέση, είτε από θέμα για το... την εργαζόμενη. Όχι τόσο με βρισκιά, αλλά μπορεί να σου πει κάτι, ρε παιδί μου, και να... μείνεις. Ναι. Ναι. Τώρα πώς να απαντήσω, ας πούμε. Να απαντήσω, μην απαντήσω. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν... σίγουρα έχουν συμβεί πολλά τώρα, και έτσι πως το σκέφτομαι και φέρνω αρκετά στο μυαλό μου. Και γενικά πρέπει, επειδή εμείς αλλάζουμε και συχνά διευθύνσεις στα καταστήματα και αυτά, είναι πολύ δύσκολο. Και όταν έρχεται άντρας, δηλαδή διευθυντής, είναι δύσκολο. Πρέπει να αποδείξω ξανά από την αρχή εγώ, και φαντάζομαι και άλλοι μπορεί να το αισθάνονται. Το αυτονόητο, έτσι. Ναι. Ότι δουλεύω τόσα χρόνια, έχω μια εμπειρία, ναι, ότι... και για με κρατάς. Έχω μια θέση και έχω μια αυτή. Ναι. Και κάθε φορά σε κάθε διευθύντη πρέπει να δει. Γιατί δεν, με το που σε βλέπουν δεν πιστεύουν ότι εσύ μπορεί να κάνεις. Ναι. Αυτό είναι. Ναι, κακοποιητικές συμπεριφορές πέρα από τις λεκτικές, μάλλον πέρα από το μεταξύ πελάτου και εργαζομένης, γιατί μιλάμε γυναίκες, ανάμεσα σε συναδέλφους, δηλαδή ένας άντρας συνάδελφός σου, ο οποίος έχει θέση ανώτερη απέναντι σε συναδέλφους. Όχι, τουλάχιστον σε όσα χρόνια είμαι εγώ. Ίσον στις τυχερές, δεν ήταν δύο. Ούτε σε μένα, ούτε έχω ακούσει και από κάποια άλλη συνάδελφο. Ωραία. Ίσως... αλλά κατά καιρούς όλο και κατακούμε σε άλλους τομείς, δεν λέω τώρα σε μένα, ότι συμβαίνουν αυτά. Ναι, ίσως ξέρεις... κοίτα, κάθε χώρο... Είναι η παράμετρη που είπαμε. Ναι, έχει να κάνει και με τα άτομα που συνθέτουν το κάθε εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή... και τα όρια που βάζεις. Ναι, και τα όρια που βάζεις, και κοίτα να δεις, και νομίζω ότι αν ένας δεν ταιριάζεται που μπορεί μέσα στο χώρο του εργασιακού, τον αποβάλλει ο ίδιος ο χώρος. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγει. Θεωρείς πάντα, αυτό γίνεται πάντα. Στιγμή... για να ρωτήσω την Κατερίνα εδώ τώρα, γιατί είχαμε μια συζήτηση. Πιστεύεις ότι ο εργασιακός χώρος ο ίδιος αποβάλλει κακοποιητικά στοιχεία, ή μάλλον το πω αλλιώς, εργαζομένους οι οποίοι επιδεικνύουν κακοποιητική συμπεριφορά? Όχι πάντα. Εξαρτάται πού εργάζεσαι και πόσο... ο πάνω από σένα, ο εργοδότης ή ο διευθυντής είναι σε κατάσταση να αντιληφθεί και να δράσει σωστά. Γιατί μπορεί όμως να μην δράσει σωστά, αλλά το να μην δράσει σωστά έχει να κάνει με τη σχέση που έχει με το άτομο το άλλο, και είναι ό,τι θέλει να κάνει και τι ωραία θέλει να κάνει. Μπαίνει δηλαδή, εννοείται, το υποκειμενικό στοιχείο, καθαρά, έτσι. Γιατί άμα τα προκρίνεις αντικειμενικά, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Οι σχέσεις. Όταν μιλάμε για αντικειμενικότητα, μιλάμε βάσει του. Του ορθού, του λογικού, λες ότι αυτό συμπεριφέρεται άσχημα, πρέπει να φύγει. Άμα όμως βάλεις το υποκειμενικό, θα κάνεις τα στραβά μάτια, θα κάνεις το εβλέπεις και θα το αφήσεις να συνεχιστεί. Ή δεν μιλάς και να το αντιμετωπίσεις και μόνος. Ναι, αυτό εντάξει, αλλά το θέμα είναι να το αντιληφθεί. Ναι, αλλά και αυτό είναι σωστό να μην μιλάς. Πάμε και στο δεν μιλάς. Άμα ξέρεις και να μιλήσεις, θα γίνει κάτι. Αυτό είναι μια άλλη παράδειγμα. Δεν μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα, έτσι. Ναι. Α, τελικά κορίτσια, και τι είναι το. Παίζει ρόλο κι αυτό. Και τι είναι το σοβαρό. Και ποιος ορίζει ποιο είναι το σοβαρό. Το σοβαρό είναι να. Η χειροδικία, για μένα μιλάω, έτσι. Ναι. Η χειροδικία. Σεξουαλική παρενόχληση, αυτά. Σεξουαλική παρενόχληση. Η χειροδικία. Και σεξουαλική παρενόχληση. Ναι, σεξουαλική παρενόχληση.
το να σε βρίζει. Σεξιστική συμπεριφορά. Αυτά είναι τα πιο χοντρά. Τώρα, άμα συμβαίνουν κάποια πολύ μικρά πράγματα κάποια στιγμή. Ναι, το οποίο μπορεί μόνο σου να το διαχειριστεί. Το διαχειριστεί είναι. Εντάξει, είναι οκ, okay, θεωρώ. Οκ. Okay. Οκ, δεν είναι, αλλά προκειμένου να βρίσκεσαι μόνο μας σε μια δύσκολη θέση, βάζεις τα όρια σου, ξεκαθαρίζεις την. Ναι, ναι, βέβαια, βάζουμε τα όρια, δεν το συζητώ. Ακριβώς, ακριβώς, αυτό. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει. Να σας πω όμως κάτι. Τώρα πάμε και στις εργασιακές συμπεριφορές. Ναι, αυτό όμως τελικά, τι είναι σοβαρό. Οτιδήποτε χαλεί τον ψυχισμό σου, οτιδήποτε σε ταράζει, δεν είναι σοβαρό. Οτιδήποτε ταράζει την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Και τον εμβολιασμό του εργασιακού. Ναι, κατάλαβα. Εγώ μιλάω και για το πρόσωπο, δηλαδή το συγκεκριμένο. Εκεί πρέπει να αντιληφθεί ο ανώτερος του πρόβλημα και το διαχειριστεί. Να αντιληφθεί ή να... πρέπει να μιλάμε κι εμείς. Εγώ μπορώ να μην έχω δύναμη να μιλήσω, να μην θέλω να μιλήσω, να μην είμαι σε θέση να μιλήσω. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι θαραλέοι να το πούνε. Μάλιστα. Ο αυτός που είναι από πάνω, γιατί στην εργασία μας, αυτός που είναι ο διευθυντής και ο προϊστάμενος, δεν είναι μόνο ο διευθυντής και ο προϊστάμενος για το μισθό, είναι ο επόπτης, είναι ο οργανωτής. Είναι αυτός που θα κάνει τον έλεγχο. Λοιπόν, εδώ θα με βρεις μάλλον κάθετα αντίθετη. Εγώ λέω μιλήστε. Ναι. Βγείτε, μιλήστε. Ναι, μην περιμένετε. Λες, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν το λέει η ψυχή τους να μιλήσουν. Δεν νιώθουν άνετα να μιλήσουν. Θέλουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Γιατί αυτό τότε. Είναι άλλο γιατί τότε. Αυτό είναι το κομμάτι το δικό μας. Το κομμάτι του τρίτου. Ένα λεπτό. Καταλαβαίνω τι λες για την πραγματικότητα, αλλά θεωρώ ότι, μάλλον πιστεύω ακράδαντα, ότι πρέπει να βγαίνουμε να μιλάμε. Δηλαδή, μην περιμένεις να το δει εντάξει, η επικεφαλής του τμήματος, βγαίνεις και το λες. Αυτό εννοείται. Το θέμα είναι σε πόσο έχουμε γίνει πλέον. Βέβαια, να σου πω κάτι, ότι μέσα στους εργασιακούς χώρους, επειδή δουλεύεις σε άλλο τομέα που είσαι αυτοαπασχολούμενη, δεν έχεις να κάνεις με συναδέλφους, έχεις να κάνεις μόνο με πελάτες, δεν είναι εργοδότης. Δεν μου αρέσει του πελάτε. Ναι, γιατί έχει σχέση. Ούτε εργοδότη μπορεί να του ούτε καν. Η δική μου πάντων, ναι, είναι άλλο. Ούτε καν. Το θεωρώ, συγγνώμη εδώ πέρα τώρα, επί προσωπικού του παίρνω. Το θεωρώ ιεροσιλία να το χαρακτηρίσω πελατειακή σχέση. Ιδίω σε αυτό που είναι τη Φανή θέλει... και τη Κατερίνα που... Ναι. Που εργάζονται πολλά άτομα. Υπάρχει ήδη και πρόβλημα σχέσεων και μεταξύ και γυναικών μεταξύ, δηλαδή μεταξύ ανταγωνιστών. Μη σου πω κυρίως γυναικών. Εγώ ευτυχώς αυτό το έχω. Για πες, Φανή, ανταγωνιστική διάθεση από συναδέλφους γυναίκες έχεις αντιμετωπίσει. Ότι υπάρχει, υπάρχει σίγουρα. Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά τουλάχιστον δεν έχει γίνει σε μένα κάτι αντιληπτό. Ναι, αυτό. Όσον αφορά εσένα γενικά. Όσον αφορά εμένα, τώρα... Αν κάτι υπάρχει, κάτι που ναι. Φωνή του μπαλπά. Σε εσένα κατένα έχει τύχει. Πιο πολύ από άντρες ή γυναίκα. Τι εννοείς. Ότι πιο πολύ αισθάνεσαι ανταγωνιστικά απέναντι σου κάποιους άντρες. Ότι είναι ανταγωνιστική απέναντι σου άντρες. Γυναίκες. Γυναίκες. Ναι, αυτό περισσότερο. Αυτό περίμενα να περισσότερο από άντρες. Και το θεωρώ λίγο κιόλα. Λέω, αντί να χωρίς γυναίκες. Ναι. Να υπάρχει μια συνοχή και μια συνεργασία. Αντί ας πούμε οι γυναίκες να είμαστε πιο ενωμένες, αλληλοϋποστήριξη, ναι. Μόνο. Την ανταγωνιστική διάθεση την βιώνουμε και τη βλέπουμε. Ναι, και το βλέπεις και από εκείνη πιο πολύ. Δηλαδή, γενικά πιο πολύ τα πάω καλά με τους άντρες εγώ στο εργασιακό μου το χώρο παρά με τις γυναίκες. Ίσως τελικά. Όχι όλες βέβαια, αλλά ναι. Αυτό έχει βάση στην ανασφάλεια που νιώθουν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο σου. Τι έγινε, κορίτσια. Τι? Δηλαδή, λέμε για τους άντρες, ναι, αλλά και οι γυναίκες μεταξύ μας. Ναι, ξέρεις γιατί, ίσως τελικά... Καλά, όχι πάντα, δεν συμβαίνει όχι πάντα, αλλά υπάρχει και εκεί, και είναι θέμα κι αυτό. Ίσως... Αντί να είμαστε ενωμένες ενάντια... Όχι ενάντια, απέναντι. Σε όλα αυτά που συμβαίνουν, απέναντι. Και να υπάρχει μια υποστήριξη, ναι. Κατανόηση. Προσπαθείς να εξηγήσεις τα ήδη εξηγημένα. Και επειδή είπαμε φωλέγανδρος και ήθελες το εκπαραλλήλου και επειδή εγώ είμαι κακιά. Στις τελευταίες εκλογές το είδαμε αυτό, ότι οι μεγάλες τριλοποδιές, να το πω, κόντρες, να το πω, πείτε το όπως θέλετε, προς την απελθούσα δήμαρχο, προήλθαν από γυναικεία πόδια. Γιατί τα ανδρικά πόδια ούτε αρκετά μακριά, ούτε αρκετά δυνατά για αυτό το πράγμα ήταν. Να το λέμε και αυτό έτσι. Το τα ακούμε. Το τα ακούμε. Το βαστιλέτο. Κύριε, πίστεψέ με, όχι, μπορεί να μην ήταν εγώ βαστιλέτο. Μπορεί να ήταν και εναλλακτικό μποτίνι, ας πούμε, ποτάκι, ναι. Αλλά το λάκτισμα είναι
Λοιπόν, δεν μπορώ να μην τα πω αυτό, αυτά γιατί είναι ότι θεωρώ ότι πραγματικά, πραγματικά καταστρατηγεί τη γυναικεία φύση. Εμείς δίνουμε ζωή, εν δυνάμει τουλάχιστον, λοιπόν. Και όταν βλέπεις τέτοιες ενέργειες, τέτοιες κινήσεις, τέτοιες συμπεριφορές, γιατί είναι ακυρωτικές, κακοποιητικές, μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε με πολλά επίθετα προσδιοριστικά, δηλαδή, δεν συνάδουν με τη γυναικεία φύση. Δηλαδή, όταν έχεις, και όταν έχεις περάσει από συμπληγάδες ως φίλο για να... Από τη μια δηλαδή λέμε για να διεκδικείς τα αυτονόητα. Βγαίνουμε και υπάρχει το κίνημα MeToo. Βγαίνουμε και μιλάμε για τις γυναικοκτονίες, την ανθρωποκτονία, την κάναμε γυναικοκτονία. Τώρα για να δώσουμε την έμφαση στο το θύμα είναι γυναίκα. Ναι, και επειδή δεν μ' αρέσει να... Συγγνώμη λίγο, κοιτάξτε τώρα. Η γλώσσα είναι το αντικείμενό μου. Αλλά για να μην κολλάμε και με τις λέξεις, γιατί ακούω, μα δεν είναι λέει γυναικοκτονίες, είναι ανθρωποκτονίες. Ωραία. Πείτε το όπως θέλετε. Είναι ανθρωποκτονία γυναίκας. Ωραία. Θέλετε να το προσδιορίσουμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ανθρωποκτονία για να μην ονομάσει άνθρωποι. Αν και το γυναικοκτονία, να σας πω και κάτι λίγο, γιατί να το δούμε και έτσι. Δίνει έμφαση. Δεν διαχωρίζει. Δίνει έμφαση. Ακριβώς αυτό. Και είναι ένας λόγος παραπάνω το πούμε γυναικοκτονία, με την έννοια ότι στυλιτεύουμε την κακοποίηση, εξόντωση, δολοφονία μιας γυναίκας. Ως επιτοπλίστων. Να το τονίσουμε. Ως επιτοπλίστων. Για να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για γυναίκα θύμα. Τα θύματα γυναίκες είναι θύματα ως επιτοπλίστων. Για όλους τον νομισμό. Των ανδρών τους, των φίλων τους, έτσι, ναι. Των συντρόφων τους. Ναι. Των κοντινών. Που, ναι, που έχουν κάποια σχέση ιδιαίτερα μαζί. Δεν είναι. Δεν ας πούμε ότι πάω και ξεκαθαρίζω ένα λογαριασμό τύπου μάφια. Και καθαρίζω, σκοτώνω κάποιον για να ξεκαθαρίσω το ζωγραφείο. Είναι κοντινό πρόσωπο όλοι. Μπαίνω, γιατί από μια σχέση ερωτική έχει καταδύσει σε μια σχέση τοξική και στο τέλος το θύμα είναι ως επιτοπλίστων οι γυναίκες. Κάνουμε λοιπόν όλα αυτά και αντί έρχομαι εδώ σε αυτό που έλεγες πριν, αντί λοιπόν οι γυναίκες η μια να πιάσει το χέρι της αλληλής και να είμαστε απέναντι σε όλα αυτά, έχω ακούσει σκηνικά όχι μόνο να μην αλληλοϋποστηρίζονται, αλλά και η μία να κατηγορεί την άλλη σε τέτοιο βαθμό που να μπαίνουν και ιδέες στους άλλους. Δηλαδή να πάω να βάλω εγώ λόγια στον άντρα σου για σένα και να προκαλέσω την οργή του συζύγου σου και να τελικά το αποτέλεσμα είναι ένας... Και όχι μόνο στον προσωπικό οικογενειακό χώρο. Λέμε τώρα. Μην πας μακριά. Ξέρεις πολύ καλά, γιατί εμείς οι δύο υπήρξαμε τα θύματα μιας τέτοιας κακοποιητικής συμπεριφοράς λίγο πριν τις εκλογές. Από συγκεκριμένο, να το πω, δημοσίευμα, ανάρτηση, πες το πως θες. Και το έχουμε αφήσει, γιατί προέκυψαν τόσα άλλα θέματα για εμάς. Και εμένα βάλανε μέσα, μην με ξεχνάς. Και εσένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί βάλανε και εμένα μέσα. Συνεργασία, ναι. Το οποίο πραγματικά, επειδή... Και δεν θέλω να νομίσουν, ναι, αλλά δεν θέλω να νομίσουν κάποιοι ότι το αφήσαμε επειδή έχουν ισχύει αυτά τα οποία υπόθηκαν. Αντιθέτως. Είχαμε πει κιόλα τότε ότι δεν ισχύει. Είχαμε απαντήσει τότε. Είχαμε απαντήσει ότι δεν ισχύει. Και το επιφυλάσσομαι. Το επιφυλάσσομαι. Σημαίνει το τοποθετώ σε έτερο χρόνο. Δεν το ακυρώνω, το αναβάλω. Δεν το ακυρώνω, το αναβάλω. Δεν το ακυρώνω. Λοιπόν. Και αυτό. Και ήταν. Εκπήγαζε από. Το ξέρουμε. Από. Γυναικείου φίλου άτομο. Λοιπόν, αυτό οπότε, υπέρομαι. Ναι, για να φανώ εγώ, πρόσεξε, για να φανώ εγώ, επειδή ουσιαστικά και κατά βάθος γνωρίζω ότι δεν είμαι η καλύτερη, θα σου βάλω την κλοποδιά. Όχι, για όποια και όποιος γενικότερα είναι άξιος και ικανός, να βγει μπροστά. Εντάξει, γιατί όσο και να λέμε τώρα εδώ πέρα για τη Βούλα την Πατουλίδου, η αλήθεια είναι ότι χαρήκαμε πάρα πολύ τότε με το χρυσό μετάλλιο, το 92 δεν ήταν, στην αυτά νομίζω. Ναι. Αλλά αν δεν έπεφτε η Αμερικανίδα, έτσι, η Αμερικανίδα δεν ήταν μπροστά, δεν θα... Δηλαδή, και εκεί βεβαίως το απουσίως δεν το προκάλεσε η Βούλα η Πατουλίδου. Δεν το προκάλεσε. Ναι. Οπότε, ήταν ναι. Τύχη. Αλλά όταν βάζεις τη λοποδιά στον άλλο για να φανείς εσύ, ναι. Και... προβληματίσου για τον οπότε, εαυτό σου. Οπότε λοιπόν, τώρα έρχομαστε... Πάμε τώρα πια στη φωλέγα μου. Πάμε. Γιατί είπαμε και ναι. Δεν πειράζει, όποιος θα έρθει τριγωγές, μετά τελικά πέφτει αυτός μέσα, εγώ θέλω. Λες, έτσι το λέω. Ναι, σίγουρα. Όχι, οπότε... αλλά η αλήθεια είναι ότι η ζωή γυρίζει συμπεριφορές. Γυρίζει. Δεν το συζητώ. Οπότε... Και όλα γυρνάνε. Όλα κύκλος είναι. Ακόμα
και αν πάρει ένα τέταρτο του αιώνα, όπως λέω συχνά αναφερόμενοι. Ναι, και ακόμη και αν αυτό, ο αδικημένος δεν το μάθει ποτέ, θα δικαιωθεί. Ακόμη και αν δεν το μάθει ποτέ. Λοιπόν, το έχω τσεκάρει, δηλαδή ισχύει αυτό. Ναι, ναι. Απλώς επειδή όταν έχουν συμβεί πράγματα, καλό να είμαστε υποψιασμένοι, γιατί από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορείς να τα αφήνεις έτσι και να το παραπέμπεις στις καλένδες και να λες εντάξει, μωρέ, κάποια στιγμή θα γίνει. Εντάξει. Συν Αθηνά και Χυρακή κτλ. Ωραία, για πάμε λοιπόν στη Φολέγανδρο και στη γυναίκα της Φολεγάνδρου. Η γυναίκα της Φολεγάνδρου, την άξια, την αξιοπρεπή, αυτή η οποία. Αυτή κι αν πέρασε από συμπληγάδες, βέβαια. Ως κοινωνία δεν ήταν πατριαρχική της Φολεγάνδρου. Θεωρώ ότι ήταν μητριαρχική, έτσι το ξέρουμε. Μα δεν είναι τυχαίο γιατί με δωρική καταγωγή, δωρικό φύλλο, δωρή, Σπάρτη. Εκεί, από ό,τι θυμάμαι και εγώ και από ό,τι μας έλεγε ο παπάς. Αλλά και η Μινωική Κρήτη. Μινωίδες. Και ο πατριαρχής ότι οι άντρες ήταν οι κουβαλητές, αυτοί που θα εργαζόντουσαν στα χωράφια και οι γυναίκες βέβαια μεθάναν, αλλά η γυναίκα έχει το κουμάντο. Και έλεγε το κουμάντο το κάνει η γυναίκα στο σπίτι. Έλεγε, το καλό κουμάντο. Το κεφάλι ο άντρας, ο σβέρκος η γυναίκα, ο λαιμός η γυναίκα, δηλαδή το στρίβει το κεφάλι που θέλει. Και το λοιπόν, κουμάντο το είχε πάντα η γυναίκα στη Φολέγανδρο. Το κουμάντο, ναι. Έτσι όπως το. Του σπιτιού, το σπίτι, τα παιδιά, το νοικοκύριο, τον οικονομικό προγραμματισμό. Όλα, όλα. Όλα περνάγανε τα χέρια τη γυναίκα. Σήμερα. Ανεβάσαμε στο σελίδα του Σύριου στο Facebook μια πολύ ωραία φωτογραφία από μια παλιά καρποστάλ, πρέπει να είναι αυτό. Δεν, και η Ελευθερία Ευγενιού στον εργαλείο. Δεν έχω προλάβει. Η Θεία η Ελευθερία στον εργαλείο τη. Να πω κάτι. Υπήρξα μαθήτριά τη αυτό. Έχω μάθει, έμαθα να κάνω αργαλείο από τη Θεία την Ελευθερία. Γιατί ξέρω. Βελόνες, βελονάκι, αργαλείο. Βελόνες, βελονάκι από τη Γιά την τέλος πάντων. Αργαλείο μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το χτύπημα, ναι. Το. Και ήταν και, και από τη Θεία την Ειρήνη του Θείου του Κυριάκου και από τη Θεία την Καλλιόπη του Γιάννη. Να, μιλάμε τώρα για τρεις γυναίκες που ήταν τότε. Τις έβλεπε σαν εικόνα όμως. Ναι, είχε μια εικόνα. Δηλαδή έμπαινε στο σπίτι της Ελευθερίας και είχε την Ελευθερία στον εργαλείο. Στη Θεία την Καλλιόπη. Να σα πω κάτι. Γι' αυτό κανένα μουσείο δεν μπορεί να κρατήσει μέσα του την άβρα, την ενέργεια. Αυτό που έγινε. Δηλαδή. Πάω στο λογογραφικό μουσείο. Θα δεις, αλλά θα δεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι εκεί, πλην της Ειρήνης, της Βραχάμη, γιατί έχει βιώματα. Όλοι οι άλλοι είναι εξακοής. Τι έχουν ακούσει, εξόψου, τι είναι αυτό, ναι. Ας πούμε. Βλέπουν εργαλείο, α, είναι ο εργαλείος. Δεν τον έχουν δει να δουλεύει εντάξει. Με και μιας γυναίκας, φολεγάνδρη της σας. Δεν έχουν αυτό το ενεργειακό, όπως λέμε, αυτό το να είναι από μέσα. Αυτό το από μέσα, κορίτσια, εσείς προλάβατε τις γιαγιάδες σας, ήσασταν αρκετά από μέσα, δεν ήσαστε, εγώ θυμάμαι. Η γιαγιά έκανε, το ξέρω και εργαλείο και αυτά, εγώ δεν είχα δοκιμάσει ποτέ. Ναι, αλλά πρόλαβες. Πρόλαβες να τη δεις ως εικόνα όμως. Δεν την έχω σαν εικόνα, ας πούμε. Γιατί τη γιαγιά σου ως εικόνα την έχω. Ναι. Α, και έχω ότι μάθει, είχε, το θυμάμαι έχω αυτό. Μάθει εγώ να κάνω, να ξένω μαλλί, ανέμι, ρόκα, από τη γιαγιά σου και τη μαμά σου. Δεν μου φαίνεται. Να, άλλο ένα στερεότυπο. Τώρα, κόκκινο νύχι και έτσι, κάνει αυτά, αργαλιό όμως, και όλα αυτά. Αυτά είχε πει και η Ειρήνη στην εκπομπή που είχε έρθει την Κατερίνα και τα, για τις δουλειές που έκανε. Να είμαστε καλά και πρώτα η γυναίκα στη Φολέγανδρο. Θυμάσαι, μας τα είχε πει ότι ήταν το φούρνισμα, είχε όλα αυτά. Λοιπόν, η γυναίκα στη Φολέγανδρο. Η γυναίκα στη Φολέγανδρο με το φούρνο και όλα αυτά έχουμε πει. Και εδώ θα μας πει η Φανή, γιατί η γιαγιά σου ήταν το συνώνυμο του, νομίζω, καλύτερου ψωμιού, δεν το συζητώ. Και ήταν ψωμιού με τις σημερινές διατροφικές αξίες, δηλαδή μαύρο, ολικής άλυσης. Για πες, θα μας το πει Φανή. Προσύνη, αυτό που μας χρυσοπληρώνει. Ναι, αλλά δεν θα το πεις εσύ, αυτό θα μας το πει Φανή. Για πες, το ψωμί τη γεύση, που θυμάσαι, έχεις τη γεύση εδώ. Τη γεύση, ναι, την έχω πολύ αλήθεια. Έχω βρει ένα το οποίο προσωμιάζει σε ένα φούρνο στην γειτονιά. Καταπληκτικό είναι αυτό, είναι, αλλά στην κλίμακα του 10 είναι, τους λέω, έρχομαι για τις μνήμες μου, αλλά στην κλίμακα του 10, της γιαγιάς σου, είναι ας πούμε στο 8 τόσο το βλάχι που σου είναι. Για πες. Εντάξει, ήταν μια διαδικασία που αυτό. Την βιώναμε, να το πω, γιατί είχα και εγώ την τύχη, να το πω, που έκανα πολλές
Μάλλον έκανα. Πήγαινα πολύ καιρό το καλοκαίρι, τουλάχιστον όσο ήμουν στο σχολείο, το που κλείνανε με στέλνανε. Και οπότε το βίωνα και εγώ συχνά αυτό, ότι κάθε 10 μέρες, 15, εξαρτάται πότε τελειώνανε. Είχαμε τη διαδικασία του φούρνου που λέγαμε. Να τα ακούσουμε αυτό. Ναι, να ξεκινήσει. Σηκωνόταν πάρα πολύ πρωί. Καταρχήν είχε σίγουρα προηγηθεί το. Το να φτιάξει. Το να κοσκινήσει τα αλεύρι από τις προηγούμενες μέρες, να υπάρχει απόθυμα, να το πω έτσι, ναι, να κάνει το προζύμι όπως λες, να σηκωθεί το πρωί, να ετοιμάσει, να ανέβουν τα ψωμιά. Συνήθως βοήθαγε και ο παππούς εκεί στο να ανάψει το φούρνο, με όλη αυτή τη διαδικασία, με τους φουρνιστές, με τα. Φουρνιστής, εννοείς. Που βάζανε τα κλαδιά μέσα και μετά βάζανε τους φουρνιστές, τα μαζεύανε. Τα βγάζανε έξω, τον μπανιστή, μπράβο. Και όλη αυτή η διαδικασία και βέβαια περιμέναμε πώς και πώς να έρθει η ώρα να ναι, το απολαύσουμε. Αυτά τα λέω και τα ζητάω να τα επαναλαβούμε για να και τα ακούμε. Και καλοκαίρι, οπότε το σωμάτι να τα ακούμε και τηλεθεατές και ντοματούλια και κορκοκυλάκι ντοματούλια. Το λέω αυτό γιατί θέλω να ακούω, να σας βάλω. Είναι σημειροδιά του ψωμού, δηλαδή ήταν τόσο ζωντανή η περιγραφή σου που ένιωσα. Καταλάβετε τι σας περιμένει. Που ένιωσα αυτό που έφερε την Θεία Ιφάνη το ψωμί και έφερε την Ιφάνη ψωμί και πήγαινα να φάω. Είδες. Έχουμε το ψωμί και οι κουλούρες και οι πίτες και όλα αυτά. Εντάξει, οι πίτες ήταν λίγο πιο χειμένο. Προσέξτε, η όσπληση και η γεύση είναι πιο χειμένο. Αυτά είναι. Λέμε οι μυρωδιές, τα αρώματα και η γεύση, το φαγητό της μαμάς. Εδώ λοιπόν αυτές τις δύο αισθήσεις σας, εμείς θα σας τις αφυπνίσουμε, θα σας τις έχουμε σε εγρήγορση. Με τη μαμά Ειρήνη και την Κατερίνα και με τη Φανή με τις αναμνήσεις της Θείας Μέρης και του Θείου Γιάννη. Και όπως η Ελώρια τώρα εγώ με το ψωμί. Δεν σταμάτα αυτό, έχει περασμένη ώρα. Δεν έχει φούρνο ανοιχτό τώρα. Όχι, τέτοιο φούρνο σίγουρα δεν έχει. Και να ρωτήσω. Και με τα κλαδιά και με τους αλυφόνους, τα αγκάθια, αυτά τα μεγάλα του στάχου. Δικό σας, νομίζω του παππού. Ο παππούς Άλεθ είχε δικό του αλεύρι. Είχες προλάβει τα αλεύρι τα δικά σας, γιατί... Όχι, νομίζω εγώ πρόλαβα που το πηγαίναμε... Το πηγαίναμε στο... Μήλο. Ναι. Στο μήλο, αυτό, ναι. αυτό δικό σας αλεύρι, αυτό, ναι. Και το αλεύρι χειροποίητο, δηλαδή χειροποίητο, εννοώ το φτιάχνω. Από την αρχή, δηλαδή από τη σπορά, από τη σπορά μέχρι την βρώση, ήταν την κατανάλωση. Έτσι όμως, αλλά και τα γυναίκες εκείνα τα χρόνια είχαν όλο το κουμάδι, να ρίξει η Θεία Ιφάνη, πότε θα ζημιώσω. Αυτά θα τα δείξουμε στο Φολέγανδρος εκ παραλλήλου, επειδή μόνοι εμείς μπορούμε να τα δείξουμε, και λόγω των σχέσεων με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένους χώρους. Και λόγω του ότι έχουμε. Και στη Φολέγανδρο η γυναίκα είχε ισχυρή θέση και στη γνώμη. Δηλαδή, πέρα από το νοικοκυριό, θυμάμαι ο παπάς έλεγε για κάποιες γυναίκες στη Φολέγανδρο που ξέρανε κάποιες ιατρικές πρακτικές για να βελτιώσουν. Δηλαδή, γυναίκες που ήξεραν. Μαμί που λέγανε. Βεντούζες. Κάποια άλλα πράγματα για σου βγάλουν το μάτι, το μυρμηγκιά. Τη μυρμηγκιά. Δηλαδή, που είχαν όμως μέσα. Και το μεταφυσικό, γιατί αυτό δηλαδή δεν μπορείς να μπαίνει σε άλλο χωράφιο. Θέλετε να σας να το πω λίγο σε εισαγωγικά, μαγιολίκια. Δηλαδή κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και λίγο με μαγεία. Γιατί τώρα να διαβάζεις μια ευκαιρία να φεύγει το ημιρμηγκιά και όλα. Και όσοι έχετε και τον ήλιο. Και όσοι έχετε να βγάζουν τον ήλιο. Και τις μυρμηγκές και θα καταθέσω προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν. Εδώ. Και να θυμίσω εδώ άλλη μία φορά, γιατί είδα πάλι το αποκριάτικο, τον αποκριάτικο χορό, είδα κάτι χορούς πάλι στο νησί μας, κάπου κάποιος έγραγε και μία ανάρτηση, παράδοση κτλ. Παράδοση με drums δεν γίνεται, να μην το συζητήσουμε. Επίσης, δεν μπορώ να τα λέω και τα ξαναλέω, δηλαδή πραγματικά έχω γίνει κουραστική, αλλά αυτό το χοροπηδητό δεν είναι Φολέγανδρος, να το ξαναπώ. Και για άλλη μια φορά έρχεται εδώ πέρα, να το πούμε ιστορία, να το πούμε πραγματικότητα. Εντάξει, δύο του ίδιου νομίσματος είναι. Και τι μας λέει Φολέγανδρος, Μικρασία. Μάγισσες της Σμύρνης, μαγιολίκια. Λοιπόν, εγώ θα καταθέσω εδώ την προσωπική μου. Μην το ψάχνετε κατά τη μεριά, ψάξτε εδώ στη Μικρασία. Περισσότερα δεν λέω, γιατί. Λοιπόν. Περιμένουμε να τελειώσει τις υποχρεώσεις της στο Μέγαρο Μουσικής, η Τζέσι Λουκίεβιτς. Θα είμαστε εκεί λογικά μια από τις επόμενες φορές τώρα, θα δούμε μια Κυριακή, θα είμαστε εκεί.
Κάτι έχουμε κανονίσει και από εκεί. Θα τα πούμε. Όταν κλείσουν, παιδιά, οι κάμερες, θα συζητήσουμε γιατί πρέπει να ενημερωθεί και η Φανή. Και θα πω, και θα το προβάλλουμε εδώ στην εκπομπή, όταν τελειώσει έχουμε το θέμα φορεσιά. Το θέμα φορεσιά, το οποίο πρέπει να προχωρήσουμε την Τζέσι, γιατί έχουμε κάνει μία παύση. Να σας πω ότι η Τζέσι παίζει και όλα στην παράσταση. Δεν είναι μόνο βοηθός σκηνοθέτη του Ιάκωβου του Μιλωνά. Στο Είμαι Μένα ή Καμία. Ναι, Είμαι Μένα ή Καμία. Στο με τον Σπύρος Μπιμπίλας, Κάτια Ταραμπάνκο, Ιάκωβος Μιλωνάς, Τζέσι Ντουκίβιτς κτλ. Να πάτε. Να πάτε. Παιδιά, μέχρι τώρα, δηλαδή είναι sold out. Παιδιά, ναι. Δηλαδή, πραγματικά για να βγούμε. Ήθελα να πάμε νωρίτερα, δεν μπορέσαμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ πριν αρκετά χρόνια είχα βγάλει μία μυρμηγκιά, δεν θυμάμαι σε ποιο από τα δύο αυτά δάχτυλά μου, πραγματικά, και η θεία η Πόπη ήταν η μητέρα Καλλιόπη. Ναι, εμείς λέγαμε θεία Πόπη και θεία Καλλιόπη. Ήταν η μητέρα του Γιάννη του δασκάλου του Γιάννη του Μαρινάκη, άλλος ένας ήρωας της Αμπανομεριάς, το πουλέν του Γεωργίου Καριστινέου του δασκάλου, ο συνεχιστής του. Λοιπόν, ήξερε και έβγαζε τις μυρμηγκές, κορίτσια με το κριθάρι, με τα τρία σπυριά κριθάρι, πήγα. Το φεγγάρι έπρεπε να είναι στη χάση, τρία συνεχόμενα βράδια, με ένα σπυρί κάθε βράδυ, σταύρωνε και η μυρμηγκιά έλεγε μία προσευχή, δεν, τα έλεγε πολύ ψηφιστικό. Μετά το κράταγε, δεύτερο βράδυ, τρίτο βράδυ. Το τρίτο βράδυ μέσα σε ένα πανάκι μαζί με ένα νόμισμα το έπαιρνε, στο έδερνε, τα τρία σπυριά σιταριού μαζί με το νόμισμα στο πανάκι, πήγαινε σε σταυροδρόμι, το άφηνε εκεί και προχωρούσε, δεν κοίταζε πίσω σου. Και η μυρμηγκιά συντομότατα. Τώρα δεν θυμάμαι σε τρία βράδια, σε 7, τέλος πάντων, θα έφυγε. Ειλικρινά, είναι κάτι το οποίο σήμερα επισύρει ένα χειρουργείο, έτσι. Θέλει φάρμακα καυσικά, ναι, και αυτά είναι, ναι, κάποια, λοιπόν, πράγματα που θέλει. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο δάχτυλα. Ναι, θα έφυγε. Ναι, αλλά κατάλαβα, τότε έφυγε, δηλαδή, έτσι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Οπότε, ήταν... το μάτι, ο ήλιος, το ζωνάρι. Το ζωνάρι, στον ήλιο. Που βγάζαν τον ήλιο, δηλαδή διάβαζαν τον ήλιο. Το έχουν κάνει, δεν το θυμάμαι πώς μου το έκανε. Μετρούσαν το ζωνάρι από αγκώνα μέχρι, ναι, ναι, το μέσο, είναι, πόσα είναι, και μετρούσαν αυτό, πύχη και παλάμη. Ήταν, λοιπόν, και όταν μετά, ναι, όταν λοιπόν μετά σου έβγαζε τον ήλιο, δηλαδή αν είχε ηλίαση. Και έδινε κόμπο. Έδινε στην αρχή τον κόμπο και από εκεί μετρούσε το μήκο του ζωναριού. Έλεγε στο σπίτι. Λοιπόν, και νομίζω ότι εάν είχε τώρα, δεν θυμάμαι. Ήλιο, κόντενε ή μάκρε. Νομίζω κόντενε. Δηλαδή, νομίζω και εγώ κόντενε. Δεν θα το. Να σα πω, ότι αλήθεια ήμουν τόσο χαλή που δεν το θυμάμαι. Ναι, τόσο έκανε. Έφευγε όμω. Γιατί σε μένα μου είχαν βγάλει τον ήλιο. Και τον ήλιο. Mm. Οπότε. Δηλαδή, είχε αναγνώσει. Και δεν θέλω ότι τώρα. Τώρα... γυναίκε. Όσο επιτοπλίσουν αγράμματα σε εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, είχαμε κάνει βεντούζες που τώρα θεωρείται. Η θεραπευτική μέθοδο στη φυσικοθεραπεία που λέγεται προχτήσει ένα γνωστό μου ήταν κατά μαύρο πελάτη του. Γιατί μου λέει βεντούζες. Να θυμίσω εδώ. Τα κάνουν τώρα οι γυναίκες του Φαλεγάνθρωπου. Καλά, η βεντούζα δεν είναι αυτό, αλλά όλα. Δεν είναι μόνο του Φαλεγάνθρωπου. Αλλά όλα αυτά θέλει να το πω εγώ που το ξέρω. Μικρασία. Όλα αυτά έρχονται από εκεί. Οι θεραπευτικές μέθοδοι και όλα αυτά. Αλλά να σου πω γυναίκες και ξέρουν πράγματα. Εξάλλου και η αρχαιοιατρική, συγγνώμη, και η αρχαιοιατρική από εκείνα τα. Ωραία. Οπότε χώματα. Δηλαδή τι λέμε, ότι η γυναίκα σκούσε και τα χρέη γιατρού και θεραπενιδών και θεραπενίδες στους ασθενείς. Ναι, γιατί όταν δεν υπήρχε ποτέ άντρας να πείσει ότι θα πάει ένας άντρας, να ξεγεννήσει ένας άντρας να πάει να βγάλει τον ήλιο το μάτι το σβερνιγκέ. Και όλα αυτά ήταν. Και αυτή που θα ρίχνε στα παιδιά της 5 γράμματα ό,τι ήξερε, δηλαδή. Την τέχνη του αργαλιού, όλα αυτά που χρειαζόταν για να στήσει το σπίτι της. Όμως και στη Φολέγανδρο η γυναίκα έχει προχωρήσει. Τώρα πια τα κορίτσια. Να πούμε και γιατί σε. Συγγνώμη, και πριν φτάσουμε στο σήμερα, να πούμε και κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Και κυρίως πρέπει να πούμε ότι και πέραν των όσων έκαναν στην καθημερινότητα, δηλαδή την καθημερινότητα, το πρόγραμμα, το ημερήσιο. Για κάθε ημέρα του χρόνου υπήρχαν και περίοδοι κατά τις οποίες έκαναν και κάποια επιπλέον πράγματα, δηλαδή τις εποχικές εργασίες, διότι
Να, και εδώ μπαίνει το υλικό το οποίο σήμερα μας έδωσε, μου έδωσε η μητέρα μας. Γιατί τη ρώτησα πώς ήταν η μέρα μιας γυναίκας στη Φολέγανδρο. Θυμάστε καθόλου πώς ήταν. Εσύ Φανή, θυμάσαι πώς ήταν η μέρα της γιαγιάς σου, ας πούμε, από το πρωί να όταν σηκωνόταν, πώς ήταν, θυμάσαι καθόλου. Τον καιρό που ακόμη ήταν δυνατή. Ήταν μάχη, όπως λέει. Που ήταν μάχημη, τώρα δεν θυμάμαι, αλλά στις τελευταίες μέρες της. Τις τελευταίες μέρες που ήταν ακόμα. Που μπορείς ακόμα να αυτοεξυπηρετηθεί τέλος πάντων, να μαγειρέψει, να κάνει. Εντάξει, υπήρχε μια καθημερινότητα να σηκωθεί το πρωί. Όχι, δεν σου λέει για τότε που. Αξιμέρωτα. Αυτό θα το πούμε. Τότε στα ζώα, να σου πω, επειδή τους είχα ζήσει και εκεί λίγο, πιο πολύ πήγαινε ο παππούς. Μόνο αν ήταν κάτι πιο περίπλοκο, να το πω, να βγάλουν, ξέρω εγώ, τα κατσίκια, ξέρω εγώ, να τα πάνε σε άλλο χωράφι και μπορεί να πήγαινε και εκείνη να βοηθήσει. Και αυτά, αλλιώς για εξωτερικά, να το πω έτσι, ήταν εκείνος. Για αυτά τα ζώα. Παρ' όλα αυτά, η μαμά της, δηλαδή η μαμά της γιαγιάς σου και βέβαια η γιαγιά της μαμάς μου και του πατέρα σου, γιατί. Η γιαγιά Μαρία, η προγιαγιά Μαρία. Η γιαγιά Μαρία της μαμάς. Ναι, εδώ τώρα να κάνουμε και την αποκάλυψη. Ο θείο, η θεία Μέρη είναι η μητέρα μας, ο θείος Γιάννης είναι ο μπαμπάς της Φανής, είναι πρώτα ξαδέρφια και πνευματικά αδέρφια, γιατί η γιαγιά μας η Φωτεινή είχε βαφτίσει, είχε βαφτίσει τον πατέρα σου, ήταν και, είναι συνομήλικη και ήταν πάντα μαζί, ο συνοδός της. Και μάλλον μαζί. Και όχι μόνο, εντάξει, την κάλυπτε και... Τέλος πάντων, ήταν ο συνοδός της... Όταν έβγαινε στα ερωτικά... Αυτά είναι τα γνώστημα, γιατί και αυτά ήταν μέσα. Να δεν μπορούσε για να βγει η κοπέλα να κυκλοφορήσει μόνη της. Όχι βέβαια, για να βγει με τον πατέρα μας έπρεπε να... Και πάλι καλά που είχε καλό ξάδερφο. Θα μπορούσε να ήταν ανάποδα. Μετά το μάλλον που πας, έλα πίσω, δεν σε αφήνω. Και θέλω να πω ότι μου είπε λοιπόν ότι σηκωνόταν πρωί-πρωί η προγιαγιά να ανοιχτεί, λέει, να αυτό και να πάει πρώτα, ξέρεις, τις κότες, να τα είσαι κότες, τα ζωντανά γύρω-γύρω, όταν ήταν σημάδες κλπ. Και μετά να γυρίσει στο σπίτι και να βάλει τη λάτρα και το τσουκάλι και όλα αυτά κτλ. Οπότε ήταν από αχάραγα μέχρι το βράδυ. Μέχρι αργά. Και τότε επειδή δεν υπήρχε, δηλαδή. Εντάξει, και όταν δεν υπήρχε το ηλεκτροσό, δεν υπήρχε το ηλεκτρικό και είχαν τα άλλα μέσα όσο μπορούσαν και μέχρι να σκοτεινιάσει ό,τι μπορούσε στον εξωτερικό χώρο, από εργασία το έκανε και όχι μόνο αυτοί, όλες οι γυναίκες που λέγανε. Και μετά το σκοτεινιάσμα έμπαιναν στο εσωτερικό του σπιτιού όπου και εκεί δραστηριοποιούνταν με το όποιο φωτιστικό μέσο είχαν για να κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, δύσκολο. Βέβαια. Βέβαια να πούμε ότι και οι γυναίκες της Φολεγάνδρου μετά από ένα σημείο πολλές κοπέλες πήραν την απόφαση να φύγουν από το νησί. Αυτό είναι το στα νεότερα χρόνια, με τα πολεμικά και προπολεμικά, να έρθουν να δουλέψουν στην Αθήνα για να φτιάξουν την πρίκα τους. Τις ψυχοκόρες, το σύριαλ του Αντένα, δεν πειράζει, μπορούμε να το πούμε εδώ, γιατί είναι ένα, έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και μας ενδιαφέρει. Και να πω και κάτι, επειδή πραγματικά την ιστορία μας. Καλά, όσοι την ξέρουν είναι άλλο θέμα, πόσοι Έλληνες γνωρίζουν ιστορία και πόσοι γνωρίζουν γεωγραφία, για να βάλω την αυτό μέσα, γιατί έχω γεωγραφία μέσα. Ναι, ναι. Ναι. Άλλη ιστορία. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τη μεταπολεμική ιστορία, δηλαδή οι γνώσεις των Ελλήνων στην ιστορία σταματάνε μέχρι το έπος του 40 και από εκεί και πέρα, λίγο μετά. Μεταπηδάμε στη δικτατορία και στο, ναι. Στο πολιτικό. Ναι, αλλά ξέρετε, από το 44-45, εκεί που έχουμε τον εφήλιο, μέχρι τη δικτατορία, είναι καμιά 20ετία. Είναι μια 20ετία σχεδόν γεμάτη. Στην οποία έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις ή δρομολογούνται εξελίξεις και γίνονται πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μια ευθύγραμμη ιστορική πορεία. Έχουμε πολλές διακυμάνσεις. Και ένα από αυτά, ναι, και, πάρα και να πω εδώ ότι αυτό το σειρά λοιπόν είναι ψυχοκόρης τη σειρά. Αυτό πραγματικά τα κορίτσια που πήγαν στα σπίτια τα οποία... να φτιάξουν την πρίκα τους στην τύχη τους. Για να, ναι. Και ό,τι τους συνέβαιναν στα σπίτια και που δεν είναι τραβηγμένα, είναι σε πραγματικά γεγονότα. Κατά καιρούς, θυμάμαι τη γιαγιά μας έλεγε, γιατί και η γιαγιά μας η Φωτεινή και εκείνη είχε δουλέψει έτσι ως... Την είχανε, βέβαια εκείνη είχε την τύχη, επειδή ήρθε από εκεί. Ναι, και την πήρανε ως ψυχοκόρη,
σε σπίτι. Σε μικρή ηλικία. Πολύ μικρή ηλικία. 8 ετών. Και ήταν πραγματικά ψυχοκόρη, όμως ήταν το δεύτερο παιδί μιας πάρα πολύ ευκατάστατης οικογένειας. Ένα λεπτό. Ναι, και η οποία βέβαια είχε και την τύχη εκεί να πάρει μια μόρφωση με την έννοια τα στοιχειώδη της ελληνικής γλώσσας, αλλά πάρα πολύ καλά γερμανικά, γιατί έκανε παρέα. Μας έλεγε όμως, ναι. Για περιπτώσεις, μετά όταν μεγάλωσε που ήταν κοπέλα κοριτσιών, πήγαιναν σε σπίτι και είχαν διάφορες. Και μετά, επειδή εκείνη ήταν στην Αυστριακή πρεσβεία, αρχιμαγείρισα, είχε πάρα πολλές κοπέλες. Ναι, βοηθούς εκεί και όλα. Λοιπόν, από τις οποίες είχε μάθει πάρα πολλά. Πολλά γεγονότα και που είχαν κάποια υπόβαθρο. Δηλαδή, δεν φυσικά. Δεν είναι προϊόντα φαντασίας όλα αυτά που λένε. Δεν είναι μυθοπλασία. Όχι, είναι βοηθούσε σε πραγματικά γεγονότα. Και πήγαιναν. Και λέμε τώρα το. Συγγνώμη, ο πιο κοντινός προορισμός ήταν η Σύρος, η Ερμοπολή. Ναι, μετά ήταν η Αθήνα. Ήταν και τα μικρασιατικά παράλια, ήταν η Σμύρνη και πόλη, ήταν. Αλεξάνδρεια λιγότερο. Λοιπόν, μεταπολεμικά ήταν πιο πολύ. Μεταπολεμικά πια είναι Αθήνα. Αθήνα, ναι. Αθήνα ναι. Προπολεμικά και πριν την καταστροφή ήταν τα παράλια. Όχι, και στα πρώτα χρόνια ήταν μεταπολεμικά. Όχι, ενώ και στα παράλια τη Ενδρασία πριν την καταστροφή δεν είχε νόημα να πάνε τα πόλησια. Στην Σμύρνη και πόλη, αλλά η πόλη Μαρίνα υπήρχε πολύ κράτη. Γιατί εύρωστος ελληνισμός οικονομικά υπήρχε και πόλη, υπάρχει στην πόλη. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Εγώ όμως θέλω να κάνω πάσα στη Φανή εδώ πέρα. Όπως λέμε, πάσα. Δεν είναι κάτι σημαντικό αυτό. Δεν θες να πεις. Ωραία. Ψυχοκόρη. Και έχεις. Αυτό το οποίο λέγαμε και ερχόμενες εδώ στο αυτοκίνητο, ότι η γιαγιά σου είχε έρθει εδώ εργαστή. Με αυτή τη συνθήκη, δηλαδή. Ναι, έτσι. Να έρθει εδώ να φτιάξει την πρίκα της για να γυρίσει να παντρευτεί. Και εδώ πέρα, αυτό είναι μυθιστορηματικό. Κάποια στιγμή αυτό μπορεί και να το γράψω και να πάρω. Για πες. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό ότι είχε έρθει εδώ να δουλέψει, ήταν σε ένα σπίτι έτσι εύπορο. Συνήθως αυτή. Ναι, συνήθως η αλήθεια είναι αυτή. Και. Τότε πήγαν και τα μεσαία. Και κάτω από εκεί ήταν ακόμα χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, χειρότερα με την έννοια του. Ήταν και πιο δυνάστης αυτή. Ναι, 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 γιατί δεν ήθελε. Κοίταξε να δεις, ήθελαν με λίγα να πάρουν πολλά και τις κρατούσαν περισσότερο καιρό. Δηλαδή, ενώ στα μεγάλες πίστες ήταν και καλύτερες οι αμοιβές, βέβαια, οπότε χρειαζόταν να μείνεις λιγότερο χρόνο. Χωρίς να σημαίνει αυτό, βέβαια, ότι σου διασφάλιζε και το ότι δεν θα κακοπεράσει κακοπάθεις. Ιδιότητα τη ζωή που θα περάσει τώρα. Ναι. Για πες, λοιπόν, τι είχε γίνει. Αυτό λοιπόν, είχε έρθει στην Αθήνα, δούλευε σε ένα σπίτι λοιπόν, να κάνει την πρίκα της. Όταν μάζεψε, τελικά τα μάζεψε λοιπόν και είχε βρεθεί και ο γαμπρός. Τα πουλής. Και τα φόρτωσε λοιπόν όλα σε ένα καΐκι τότε. Καΐκι. Τα πλεόμενα τότε. Όλα εκεί τα έπιπλα τα αυτά να φτάσει στο νησί. Και έπιπλα κιόλα. Τα έχει πάρει. Ναι, νομίζω είχε και κάτι. Πώ το λένε, μπαούλα. Ναι. Και λίγο πριν φτάσουν στη Φολέγανδρο, βυθίστηκε αυτό. Πάνω με αποτέλεσμα πάνω. Να πάνε όλα στραβά. Στον πάτο. Εντάξει. Η ζωή όμω τη έδωσε. Δεν μπορεί να πει. Ναι, δόξα τω Θεώ. Ναι, γιατί. Ναι. Με αγώνα, με κόπο. Ναι. Και επειδή τότε οι γαμπροί βρίσκονταν, ξέρεις, από μακριά, δηλαδή σου βρήκα και... Έχει και πρίκα, σου βρήκα και έχει και πρίκα. Ο συγκεκριμένος, νομίζω, μετά δεν ήταν ο παππούς της, ήταν άλλος, ο οποίος είχε ζητήσει το χέρι της, αυτό ξέρω εγώ. Και έκανε πίσω ακριβώς γι' αυτό. Και ευτυχώς, γιατί μετά, και ήρθε εδώ πέρα, γιατί από, ξέρεις, διαλληλογραφίας θα σου γνωρίσω ότι αυτή θα πάρεις... Σε ζήτησε ο τάδε. Ναι, ζήτησε, λοιπόν. Και ευτυχώς, γιατί μετά βρήκε τον παππούς, δηλαδή επειδή δεν ο άλλος έκανε πίσω, γιατί δεν είχε βρήκα. Τον παππούς, ο οποίος ήταν από τους καλοστεκούμενους οικονομικά και όχι μόνο. Και αποδείχτηκε στην πορεία ότι ευτυχώς που δεν πήρε τον άλλο, επειδή ξέρω γιατί... Ευτυχώς. Δεν ξέρω. Ξέρω, θα τα πούμε όταν στο γυρισμό. Σας είπα, είμαι αρκετά μεγάλη για να ξέρω πολλά, επειδή φέρω και τη δική μου, αλλά και του πατέρα μου, μας, και αρκετά νέα να θυμάμαι όλα. Οπότε είναι αυτό που λέμε, κάπου έγραψα κιόλας ότι αν ανοίξω
Στόμα, σιρτάρι, μπαούλα, αυτό θα κλείσει. Θα κλείσει σπίτια. Θα κλείσουμε σπίτια, δεν μας είχε να κλείσουμε σπίτια. Δεν θέλω να το κάνω. Όχι, εντάξει. Όχι. Είναι αυτά που λέγαμε πριν. Ναι, αυτά που πάλι λέω υποστήριξε. Θέλω να κλείνω όμως, να προκληθώ περαιτέρω, γιατί υπάρχουν σε όλα υπάρχουν και όρια. Είπαμε γυναίκες, σημαίνει μένεις γυναίκες, δεν θέλω. Από αύριο. Αγάπη. Σήμερα αγάπη. Και συγγνώμη και ο τύπος της Καβαδία τη Κασό ήταν και αυτό. Γυναικείος τύπος ήταν. Οπότε υπάρχει και αυτό. Και πολύ επιτυχημένο. Δεν το συζητώ. Οπότε εμεί τώρα να τραβήξουμε ένα λεπτό. Γιατί φολέγανδρο είπαμε. Γιατί... Α, να συνεχίσω και να πούμε ότι ναι. τα τελευταία χρόνια τα... οι γυναίκες φολέγανδρο τις βλέπουμε πλέον να έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά, να έχουν γίνει. Να έχουν χειραφετηθεί με τη, από την άποψη ότι έχουν, είναι οι ίδιες διοκτήτρες καταλυμάτων. Όχι καταλυμάτων, εταιριών. Α. Δεν θα πω εγώ εταιριών. Θυμάτων. Ναι. Καταλύματα, δραστηριοποιούνται, είναι ανεξάρτητες. Έχει αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης της οικογένειας από τις νέες κοπές της Φορτεγάνου. Δηλαδή έχουν φύγει πια από το ότι οπωσδήποτε πρέπει να παντρευτώ και αυτό δεν το λέω και να κάνω ένα παιδί. Πολλές έχουν, έχουν επιλέξει να είναι και μονογονεϊκές οικογένειες και μπράβο τους, παρά να πει ότι έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Και έχουν φύγει πια από τα στερεότυπα τα παλιά. Ναι. Δηλαδή ακολουθούν την εποχή, το κύμα. Κάτι άλλο ακολουθούν την εποχή, δεν τρώει. Τέλος πάντων, κοίταξε δηλαδή, ναι. τις εξελίξεις. Δεν σπάσει, ναι. Ναι, αλλά έχουν σπάσει αυτά τα κατεστημένα. Παντρεύτηκες, πρέπει να μείνεις με έναν άνθρωπο που περνάς, δεν περνάς καλά, γιατί παντρεύτηκες. Κοίταξε, τώρα θέλω να είμαι καλή. Προσπαθώ να το βλέπω. Ή μάλλον να μην είμαι κακή. Μέρα που είναι να είσαι. Αλλά τώρα κοίταξε. Ειλικρινά να το πιστεύεις αυτό. Ότι έχουν σπάσει τα στερεότυπα και προκαταλήψεις, γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω. Όχι, αλλά δεν. Περίμενε. Δεν κατάλαβες πώς το είπα. Ότι πλέον δεν θα πει συζήτηση κάποιο. Δεν είναι όπως παλιά. Παλιά, αν μια γυναίκα χώριζε, ήταν δακτυλοδεικτούμενη. 2.500 χρόνια μετά πιστεύετε ότι πρέπει να συζητάμε αυτά. Όχι, ήταν δακτυλοδεικτούμενη. Ναι, αλλά όχι, αυτό. Όχι, δεν συζητάμε δυστυχώς. Τα συζητά και έχουν δραστηριοποιηθεί. Ωραία. Επειδή, κοιτάξτε, ούτε μανιχαϊστικά στο μαύρο, αλλά ούτε και να στρογγυλεύουμε, ούτε να κάνουμε αγιογραφίες, ούτε να δαιμονοποιούμε. Λοιπόν, ότι έχουν γίνει βήματα προόδου, έχουν γίνει. Όχι τόσα όσα θα έπρεπε και θα μπορούσαν, ούτε της ποιότητας την οποία θα έπρεπε να έχουν. Γιατί εγώ βλέπω πισωγυρίσματα, εντάξει. Δεν θέλω να ξαναναφερθώ ξανά στις εκλογές, έτσι, δεν θα το πω. Αλλά όμως το γεγονός ότι είχαμε γυναίκα δήμαρχο και εξαιρετικά επιτυχημένη, και αυτό δεν το λέω εγώ, εσύ και ούτε περιμένουμε να το πούν οι 300 της Φολεγάνδρου ή 400 πώς είμαστε, το λένε οι εκτός Φολεγάνδρου, γιατί ξέρεις, όταν έχεις μηδενική εστίαση από πάνω, βλέπεις και τα πράγματα αντικειμενικά και πιο καθαρά οπωσδήποτε. Λοιπόν, τι είπες Μαρινά? Τι πώς, συμφωνούμε. Λοιπόν, συμφωνούμε. Όπως και αν το δεις. Ναι. Από πίσω, στο πλάι, ναι. Λοιπόν, αλλά άστο αυτό, γιατί να είδες, σου κόλλησα κακία. Είδες, είπαμε, μέρα που είναι. Αφήστε τώρα μέρα που είναι. Μέρα που είναι τον Άκη μου. Μέρα που είναι τον Άκη. Ναι. Αγάπη μόνο. Παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα πραγματικά να χειραφετηθούν και να αποδεσμευτούν οι συμπατριώτησές μας από τα δεσμά τα οποία οι ίδιες βάζουν στους εαυτούς τους. Ξέρουν σε τι αναφέρομαι και τι λέω. Και αν δεν ξέρουν, ας το ψάξουν. Λοιπόν, food for thought. Ναι, είναι τροφή για σκέψη, λοιπόν. Του μετάφρασε. Αλλά... ναι, αλλά... γιατί δεν είναι αλήθεια αυτό. Εγώ βλέπω παλινδρομήσεις και βλέπω... και ημιτονοειδή καμπύλη κάπου και κάνω ένα βήμα και μετά, έτσι, λοιπόν, πίσω. Και όπου φαινομενικά, υπάρχει και αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μία δίθεν πρόοδος ή μία κατεπίφαση πρόοδος, δηλαδή, ότι, πώς το λένε και την ανάγκη φιλότιμο, δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Δηλαδή, είναι εξελίξεις τέτοιες, οι οποίες δρομολογούν, τα της ζωής μου. Και οπότε εγώ... να προσαρμοστώ. Ναι, και ξέρεις να κάτι. Δεν γίνεται να μην το κάνω. Αυτό θυμίζει λιγάκι, να σας πω λίγο, τη στοϊκή φιλοσοφία και επειδή πρόσφατα ασχολήθηκα κιόλας,
τον πλήθωνα, ότι η μοίρα λέει, άμα υπακούσεις ή η μαρμένη και υπακούσεις αυτήν, λέει σε χειραγωγή ήπια, οπότε μην πας κόντρα, άστο μην το κοντράρεις. Πήγαινε τον εράτη. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, όχι, δηλαδή θα σε πάει εκεί που θέλει. Θα σε πάει, κάτσε απολαύσέ το. Πήγαινε, ναι, δώσε την κατάθεσή σου να γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα γίνει που θα γίνει. Λοιπόν, αλλά για εμένα αυτό δεν είναι πρόοδος και εξέλιξη. Το θέμα είναι να το κάνεις εσύ ως επιλογή. Θα πας αριστοτελικά και να πεις ότι εγώ επιλέγω να κάνω αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις στο νησί μας, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά επέλεξαν κάτι ρηξικέλευτο, έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα άτομα, και τα συγχαίρω, δηλαδή αποφάσισαν και είπαν ότι όχι, τη ζωή μου θα την κάνω αλλιώς, θα την πάω αλλιώς και θα την κάνω. Και μπράβο τους. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Έχουν κάποιο πρόβλημα. Α, τα ακουστικά. Ναι, εντάξει. Για μία όμως έχουν κάποιο τεχνικό. Λοιπόν. Θεωρώ όμως ότι πραγματικά στη Φολέανδρο υπάρχουν πράγματα που μπορούν και πρέπει να γίνουν από τις γυναίκες του νησιού. Το λέγανε αυτό το. Ναι. Και όχι μόνο για τη Φολέανδρο. Αυτό για κάθε μικρή κοινωνία ισχύει. Αλλά εγώ μιλάω για την γνωστή σε εμάς, έτσι. Λοιπόν, να μην σε νοιάζει κανεί κάτι. Ναι. Είναι καλό που έχουμε, ας πούμε, σύλλογο γυναικών. Δείτε, υπάρχει και αυτό η. Μια. Είναι και ως δράση, έτσι, και δραστηριοποιούνται και όλα αυτά. Είναι ο σύλλογος και κάνει και δράση. Συνδεσμός υπάγει. Σύλλογος υπάγει. Σύλλογος γυναικών. Σύλλογος γυναικών. Είπα συνδεσμός. Σύλλογο είπε. Είπα σύλλογο. Σύλλογο είπε. Anyway. Γράφτηκε και θα φανεί, εντάξει. Θα φανεί σύλλογος, εντάξει. Ναι, είναι πολύ κάνδριες, έτσι, καλά το λέω. Έχουν κάνει πράγματα ναι. Και προσπαθούν και μπράβο. Ωραία. Και για τα παιδιά είναι... τους και για τα σχολεία ναι. τους. Γιατί αυτό είναι. Αυτό ναι. πρέπει να γίνεται. Οπότε. Και λέω εγώ τώρα. Ναι. Η σύλλογη ανθρώπων που είναι. Μα εδώ θα πω και. Ξέρεις τι, ίσως θεωρούν δεδομένο ότι. Έλα μόνο τώρα. Όχι, πέριν υπάρχει νομίζω τον Τσαρά. Είναι επαγγελματικό σύλλογο. Α, εννοεί το. Αντίστοιχο, ναι. Κοίταξε, ίσως επειδή θεωρούν αυτονόητο ότι εντάξει, εμάς οι δράσεις μας είναι αυτές ή... Εντάξει, ναι, γιατί εδώ πέρα δεν... αυτονόητο, ενώ οι γυναίκες δεν θέλουν αυτονόητο, εμάς οι δράσεις μας είναι στο σπίτι και να ασχολούμαστε με τις δουλειές μας και τα παιδιά μας και τη δουλειά μας. Οπότε, κορίτσια, να σας πω, το ότι ξεκινήσαμε πίσω από τους άντρες, δηλαδή ήταν οι άντρες μπροστά και πίσω, μήπως τελικά αυτό μας έδωσε και ξέρεις, ένα βήμα πίσω, κάνεις πίσω και παίρνεις όθηση και πας μπροστά. Το πίσω από τους άντρες μήπως δεν ήμασταν εμείς, αλλά μας βάλανε να είμαστε πίσω. Εντάξει, δεν εξετάσουμε τώρα. Γιατί ξέραν ότι αν πούμε μπροστά... Καλά, μην το πάμε τώρα εκεί. Όχι, ξέρω, έτσι. Δεν θα πω ότι έτσι είναι, γιατί είναι και έτσι. Είναι και έτσι και ενδεχομένως και έτσι και αλλιώς. Και... Αλλά εσείς τι πιστεύετε, το γεγονός, όχι εγώ άλλο θέλω να πω στα κότσια, το γεγονός ότι τέλος πάντων μας βάλανε, μας τοποθέτησαν, προέκυψε να είμαστε. Από τα κοίταξε, και προέκυψε. Ναι, κοίταξε, να δεις, γιατί όταν ο άντρας πήγαινε στο κυνήγι, ας πούμε, ο σπηλαίων, ναι, και ήταν αυτός μπροστά, γιατί είχε την νίκη, ναι, λόγω κατασκευής, ναι, εντάξει. Αυτά ήταν τόσο παλιά. Από εκεί ξεκινάνε, Μαρίνα. Ναι. Έτσι πάει και δύο. Μα έτσι περνάμε. Ναι, ναι, αλλά έχω πάρει κάτι εκατομμύρια χρόνια. Από... Όχι. Εκατομμύρια, όχι, αλλά... Λέω για ποιο λόγο βρεθήκαμε εμείς να είμαστε πιο πίσω. Όμως αυτό, μήπως λοιπόν τελικά λειτουργήσε υπέρ μας, γιατί μας έβαλε στη διαδικασία να το παλέψουμε, να πάμε μπροστά. Δεν θεωρήσαμε τίποτα αυτονόητο. Δηλαδή, παλέψαμε για να κατακτήσουμε αυτά τα οποία έχουμε. Εμείς έχουμε παλέψει, αλλά έχουμε κατακτήσει. Εσύ λες όχι. Θέλουμε κι άλλοι. Θέλουμε. Πολύ ακόμα θεωρώ. Και όχι θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε, ναι. Θέλουμε πάντα υπάρχει περιθώριο. Όχι, θέλουμε αποδοχή της κατακτήσης. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί έχουμε αυτό. Κατακτήσει και ναι. θέσεις. Την αποδοχή. Και στον επιστημονικό τομέα, έτσι. Ναι. Και στο, δηλαδή και στον κοινωνικό τομέα βλέπεις γυναίκες που διακρίνονται. Κι όμως, ακόμη πρέπει να το πεις για να πεις, α, κοίτα, είχε κάνει μια τράπεζα, να το πω, η τράπεζα Πειραιώς. Ένα σποτάκι, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, που λέει σε ένα κείμενο, κοιτάξτε πόσα άρθρα ναι, και ναι, 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 τα άρθρα είναι το... Δηλαδή, ναι, πόσο σελίδα, πόσο... Ναι, ναι, πόσο... Ναι, τα σελίδα και... Ναι, τα δεδομένα. Είναι διαφορετικά. Οι γυναίκες εργαζόμαστε. Μια γυναίκα δεν εργάζεται μόνο στην εργασία της, είναι και στο σπίτι της. Θα συνεχίσει τη δουλειά της full time μέχρι το βράδυ. Ο άντρας
Οι άντρες γενικώς, είτε είναι παντρεμένοι με οικογένεια, όχι απόλυτα, αλλά ως επιτοπλίστων. Θα πάνε στη λέξη, θα γυρίσουν, θα ασχοληθούν με κάτι. Μετά, η γυναίκα θα είναι αυτή που θα ακούσει το παιδί και θα σηκωθεί το βράδυ. Άμα είναι άρρωστο, το κοιτάξει, θα γίνει νοσοκόμα του, θα φροντίσει το σπίτι. Αυτό το οποίο θεωρείται δεδομένο, εννοείς. Αυτό είναι δεδομένο. Θεωρείς, δηλαδή, κλαίει το παιδί, θα σηκωθεί πρώτα η γυναίκα. Εντάξει, όχι πάντα. Όχι πάντα. Τώρα πια, όχι πάντα. Αλλά σκέψω ότι έκανα ένα σεμινάριο και κάνανε τώρα, όχι ακριβώς νόμο. Κοντά στο μικρόφωνο σε όχι μια διόρθωση, ας πούμε, ότι στα κείμενα πρέπει να βάλεις όπως ο κάθετος ή. Ναι. Πλέον το έχουν κάνει, το έχουν πει σε όλους ότι τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι έτσι, ας πούμε. Ναι, όλοι. Σκέψω ότι φτάσαμε σε σημείο ότι έπρεπε να μας το πούνε να το κάνουμε έτσι. Γιατί εγώ πάντως όσα ήξερα ήταν με ΟΗ. Όχι, εγώ, ναι. Και όμως τώρα, παιδιά, το κάνουν δηλαδή, σαν διόρθωση. Υπήρχαν και κάποια νοήσεις τα οποία δεν υπήρχε αυτό. Ναι, έχει πιο πολύ το Ο. Καλό. Εντάξει, και σκέψου τώρα στη Φολέδρα που λες. Υπάρχουν, ας πούμε, παλιοί, έχω ακούσει, που πας στο σπίτι σε κάποια γιορτή και έχουν ακόμα αυτό, το γιατί σε κάτω στο τραπέζι. Γυναίκες μαζί μόνος τους. Ναι, ναι. Στις καρέκλες, είπαμε... όχι στο τραπέζι. Δίπλα. Ναι, στο τραπέζι, ναι. Παραδίπλα στις καρέκλες. Να το πω αυτό, γιατί ναι, με την μητριαρχική κοινωνία ξεκίνησε, ναι. Τώρα, ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Σκέψτε ότι υπάρχει και ακόμα αυτό. Αυτό έρθει από Κρήτη μετά. Αυτό, είναι αυτό, τα... ναι. Αυτό με το περάσμα των Κρητών. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Ναι, αλλά παραμένει. Δηλαδή ναι. Κάποιοι. Ναι, και ο μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Ναι, έτσι και εγώ σε γιορτέ να είναι πολύ άδειε στο τραπέζι. Ναι, ναι, ναι. Και γυναίκε σε παράπλευρα σε μια καρδίτσα και να και να περιμένουν. Το τι δεν ξέρω, περιμένανε. Άρα, κορίτσια, καταλήγουμε στο ότι εμεί δίνουμε κάθε φορά διπλό, διπλό αγώνα. Έναν για να ανεληχθούμε και ένα για να πείσουμε και να, τους, μάλλον, και να του το δείξουμε. Δηλαδή, πρέπει να ανέβω. Και πρέπει να σου το πω για να με δεις. Γιατί αρνείσαι να το δεις ή να το παραδεχτείς. Έλα μωρέ τώρα. Εγώ αυτό πιστεύω. Το αρνούνται να παραδεχτούν. Αυτό είπα. Αυτό είναι. Και αυτό είναι ο αγώνας στις γυναίκες. Γιατί και στο μαθησιακό επίπεδο και νομίζω είμαστε ψηλά. Οι γυναίκες είναι και δυνατά μυαλά και ικανές. Αλλά για να παραδεχτούν, δηλαδή πας και σου λέω. Το έχω ζήσει κι εγώ. Α, τελικά ξέρεις. Ξέρω, δηλαδή. Ναι. Πολλές φορές μου λένε ξέρεις. Κοίτα να δεις, Ρογκά, μην ξέρω. Πρέπει να είμαι ή χαζή ή αδιάφορη. Ούτε χαζή είμαι, ούτε αδιάφορη. Δηλαδή, εσύ. Ναι. Και σήμερα είχα ένα παράδειγμα, είχα το Λεωνάρι και το Πάλιο. Ναι, επειδή. Και μάλιστα με κοροϊδέψανε κάποιες κοπέλες. Καλησπέρα, Σταυριάννη, καλησπέρα, Αναστασία. Μου λέει η κυρία Μαρίνα, αυτό που μας είπατε, λέει, ήταν επίπεδο πανεπιστημίου. Είναι αυτονόητο. Λέει, κάθε νοήμων άνθρωπος, αυτό που μας εξηγήσει, δεν το καταλάβετε. Λέω, χωρίς για συγγνώμη, δίκιο έχετε. Και μας πιέσαν τα γένια, γιατί μου είπα να κάνω κάτι, να τους δείξω κάτι. Που, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, είπαμε πολλά, αλλά δεν τα εξαντλήσαμε. Είπαμε πολλά και επειδή περάσαμε την ώρα. Ναι, έχουμε περάσει μια ώρα και θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα για δώσουμε επόμενο ραντεβού την επόμενη. Να μην κουράσουμε και τον επικεφαλής μας, τον Δημήτρο Πετρόπουλο μετά. Που, ναι. Λοιπόν. Θα τον ευχαριστήσουμε για την κατανόηση και την ανοχή μια φορά. Θα του πούμε ότι κάτι θα τον περιμένει. Θα το πούμε. Μάλλον. Του έχουμε και εκείνου μια έκπληξη. Λοιπόν, ναι. Θα ευχηθούμε καλό βράδυ, χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Να του πούμε, ή να πούμε και στον Δημήτρο τον Πετρόπουλο να έχει γυναίκα του και, να, και στον Παναγιώτη τον Κωνσταντινίδη να έχει τη δική του γυναίκα. Γιατί δεν σχολιάζει και εσά και εμεί του εαυτού μα. Και. Δεν έχει σημασία, πάντα το είχαμε. Και να κλείσουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή πρώτο αυτό να είμαστε καλά. Εμεί εδώ θα. Θα είναι η αποκριάτικη Παρασκευή εκπομπή την άλλη εβδομάδα. Μην φανταστείτε. Και θα μιλήσουμε. Δεν είναι τραχούδι χώρο. Θα μιλήσουμε για τι αποκριάτικε. Θα κάνουμε και σήμερα να τσεκνήσουμε την Παρασκευή. Θα μιλήσουμε για τι αποκριέ. Θα πούμε για αυτά τα δρόμενα και θα τα πάρουμε σε βάθος. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για γκαμίλες και χραμάτους τα πάνω-πάνω, θα σας τα πάρουμε όλα και τα αμπόβου, από την αρχαιότητα και πώς φτάσαμε. Και, λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα εμείς έχουμε και ένα κερασματάκι. Ένα κερασματάκι το οποίο είναι
παστέλι Φολεγάνδρου, φτιαγμένο από άξια νοικοκυρά της Φολεγάνδρου. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία Καριστινέου του Βίκτορα, ξαδέρφη μας, θεία σου, για το τρατάρισμα. Είναι ότι είπαμε, οι άξιες νοικοκυρές Φολεγάνδρου. Κάνε τα πάντα. Το πε, ναι. Που όποτε τη συναντά στο σπίτι τη, είναι πάντα παστέλι. Πάντα εσύ. Είναι το χέρι μα. Καλησπέρα, Μαράκι, να σε χαίρονται η οικογένειά σου και να του χαίρεσαι και εσύ. Και την κόρη σου, ναι. Και ιδίω ο γονό. Θα τη χαίρετε και θα χαίρετε και την υπέροχη κουζίνα τη. Να σα πω, την έχω παρακαλέσει και τώρα με ακούει, ή θα με ακούσει όταν δεν το βλέπω ζωντανά γιατί είναι και αργά. Να συνδράμει μαγειρικά και εκείνη κάτι να φτιάξουμε, κάτι να φτιάξουμε. Σε σύμπραξη με την ξαδέρφη της ίσως. Λοιπόν. Θα το θέλει πολύ ευχαρίστω. Ναι, ξαδερφούλες. Ναι, λοιπόν. Εδώ να ευχαριστήσουμε τα κορίτσια. Τα οποία βέβαια από εδώ και στο εξής. Θα τα βλέπετε συχνά στο σπίτι. Η Φανή κάθε 15. Σας έδωσε. Μία μέσα, μία έξω θα είσαστε. Να σου πω. Έλα, παραδέξτε το. Παραδέξτε το. Ξέρω να διαλέγω συνεργάτες. Τελικά, ωραίο το κάνει τη ζωή μα. Το κάνουμε έτσι. Δεν αλλάξουμε την εκπομπή. Θα κάνουμε κάτι, αλλά θα το κάνουμε με ένα στόχο συγκεκριμένο. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια, σε όλες τις γυναίκες. Καλό σα βράδυ και καλό σα βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Περάσαμε ωραία, θυμηθήκαμε, γελάσαμε. Όπως πάντα, ήταν ωραία. Να κανονίσω κι εγώ να πω ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα επειδή είσαστε απόψε εδώ. Επειδή θα συνεργαστούμε. Όπως συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Και για όλα τα άλλα τα οποία ετοιμάζουμε θα τα πείτε κι εσείς εν καιρό. Να καληνυχτήσω και εγώ τους τηλεθεατές, να σας ευχαριστήσω, να ζητήσουμε συγγνώμη αν σας βγάλαμε και από το πρόγραμμα, βγήκαμε και εμείς από το πρόγραμμά μας, αλλά καμιά φορά τα προγραμμάτιστα ή αυτά τα οποία βγαίνουν από το πλαίσιο είναι και τα πιο ωραία. Αλλά θα δώσω την τελευταία καληνύχτα στα κορίτσια μας. Πρώτα στην Κατερίνα και μετά στη Φανή να κλείσει. Ναι, κυρίως. Κατερίνα, σε ακούμε. Να μας καληνυχτήσεις εσύ, να καληνυχτήσεις τον κόσμο και μετά η Φανή. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους, κυρίως στις γυναίκες, χρόνια πολλά, να μας χαιρόμαστε. Να μας χαιρόμαστε αυτό, ναι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, περνάμε πάντα όμορφα. Και περάσουμε ακόμα καλύτερα τις επόμενες φορές. Καλό βράδυ. Να. Φανή, και εγώ με τη σειρά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Και καλή ανταμοσία έχουμε και καλή χρονιά. Καληνύχτα σε όλους. Καλό βράδυ. Τέλος. Thank you.